coming home late at night. Summer that's melted. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house. Winter that's melted. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλή Παρασκευή. Καλώς ήρθατε και σήμερα λοιπόν. 17 Φεβρουαρίου έχουμε για να έχουμε καλό ερώτημα. 17. Ξεκινήσατε. Διάβασα ότι γιορτάζει ο Θόδωρος και η Θεοδώρα της Μυτιλίνης σήμερα. Σήμερα. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα είναι μια κατηγορία μόνη τους μάλλον. Εντάξει, οι άνθρωποι. Να βαριέσαι όλα καλά. Τι έγινε, ξεκινήσατε καθόλου? Μπα, όχι, δεν ξεκινήσαμε. Εμείς όχι. Δεν ξεκινήσαμε. Εγώ μέσα ήμουνα. Ούτε καν τη μυρωδιά δεν πήρα τίποτα. Και πέρασε και από κάτι σουβλατζίδικα. Τίποτα, επειδή είμαι και κρυωμένος. Τίποτα λέει. Δεν ξέρω αν βγήκε ο κόσμος, δεν έχω εικόνα. Τώρα που κατέβαινα τη Συμβρού το πρωί, είδα κάτι μαγαζιά. Αλλά αυτά είναι live strip show. Δεν είναι σχέση με το σύγχρονο. Δεν είναι αυτά τώρα. Συγκρού. Είδα κόσμο πάντως και εκεί. Ναι. Γενικά στο κέντρο από όπου ξεκίνησα, είχε μια κίνηση τώρα το πρωί. Σε μπαρ, σε ξέρεις, η Πέμπτη είναι καλή μέρα η για Πέμπτη έξοδο. Έχει. Πάντα. Για όσους βγαίνουν δηλαδή. Και λόγω της Εκνοπέμπτης νομίζω ότι ψιλοβγήκε ένας κόσμος που βγαίνει βέβαια, έτσι που έχει δυνατότητα να βγει κτλ. Απιά να κρασί από τον κόσμο τώρα. Όλος ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Όχι. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Σ' άλλο είναι μερικοί που μπαίνουν. Για να το θυμηθώ τώρα. Ναι. Ναι. Είναι... Και μην κοιτάμε τώρα ορισμένες περιοχές των Αθηνών που έχουν μια ζωντάνια και μια ζωή. Αν φύγεις, ας πούμε, από αυτά τα μέρη, από αυτές τις περιοχές και πας δυτικά. Και πας ανατολικά και πας και εδώ στο νότο. Ναι. Και στο βορρά να πας ακόμα. Υπάρχουν περιοχές που έχουν άλλα προβλήματα σοβαρά. Έτσι, όπως και σε διαφέρει αρκετά η επαρχία, η περιφέρεια δηλαδή, από τον κέντρο. Αν και η ζωή είναι πολύ πιο φθηνή βέβαια στην περιφέρεια. Για αυτό το λέμε. Λοιπόν, είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι έγινε, παραμένουμε στα ίδια όπως έχει δει. Ο λίγον πιο αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε. Είδες που καταλήγουν για να μαζέψουν 425. Ναι, σύνταξη. Τις κανονικές συντάξεις. Βεβαίω. Όχι των ευγενών ταμείων. Τις κανονικές. Άλλο ένα 10% όλες. Σου λέει επιπλέον. Ναι, παιδιά, λες, 10, έλα μόνο 10% δεν είναι τίποτα. Πάνω από τα 1200-1300. Ναι. Τι... Τόσο πέρα σου λέει 1200, έχει λεφτά. Δεν έχει ανάγκη. Πάρα πολλά. Ναι. Κατάλαβες. Δεν έχει πρόβλημα. Φαίνεται και στα ότι... πολυτεχνικά ακουμπάνε πάλι, γιατί κατεβάζουν τον πύχη. Σου λέει αντί για τις 55 που ήταν το εισοδηματικό κριτήριο, αντί για τις 45 το πάει στις 55. Το ανεβάζει το εισοδηματικό κριτήριο. Άρα. Κόβει και πολυτεχνικά επιδόματα. Κόβει από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε παραδίπλα. Βεβαίως. Την ώρα που υπάρχει, ρε παιδί μου, ας πούμε, η μισή Ευρώπη έχει ξεσηκωθεί και σου λέει δεν μπορεί. Δεν γίνεται να καταστρέφει αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να συνεχίζεται μια πολιτική που την οδηγεί στην καταστροφή κτλ. Άλλο πράγμα η δημοσιονομική προσαρμογή που είναι αναγκαία και στις περισσότερες χώρες κιόλας. Και άλλο αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα. Θα δεις ότι θα γιγαντωθεί αυτό το κύμα υπέρ της Ελλάδας, όχι τόσο γιατί αγαπάνε την Ελλάδα. Γιατί όλοι βλέπουν τον εαυτό τους να έρχεται. Ακριβώς τον εαυτό τους να έρχεται. Έτσι και και υπάρχουν και φιλέλληνες. Φυσικά που αγαπάνε και την Ελλάδα και το κάνουν και για τέτοιους λόγους. Αλλά είναι ωραίο αυτό το κύμα αλληλεγγύης που έχει αρχίσει σιγά σιγά να εξαπλώνεται. Ωραία. Και έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πει κανείς. Έχει έτσι και ένα φορτίο συναισθηματικό. Πώς δεν το έχει. Αισθάνεσαι και ο Έλληνας το αισθάνεται και το νιώθει πια. Και έτσι είναι και ταυτόχρονα να καταδεικνύει και μια άλλη Ευρώπη. Βέβαια. Νομίζουμε τώρα. Και μέσα στη Γερμανία υπάρχουν διαφορετικές δυνάμεις. Και στη Γερμανία. Δες τον κύριο Σούλτς, ας πούμε, τι διαφορετικά τοποθετήθηκε χθες σε σχέση με τον κύριο Σόιμπλε. Και άλλες φωνές. Και σε άλλες φωνές. Και ο μετριοπαθής φωνές. Ακόμα και ο Βεστερβέλε που είπε, παιδιά, καθίστε ήσυχα και εσείς και ο Σόιμπλε. Ναι. Φρόνημα. Εδώ και ο Φερχόγγεν. Και ο Φερχόγγεν, μπράβο. Φτάνει. Ναι, σου λέει μία έλεος. Φτάνει. Δεν ξέρω που, νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ ως Έλληνες εννοώ και να μην ανεβάζουμε τους τόνους πολύ. Επειδή είπε ο Σόιμπλε κάτι, επειδή είπε ο άλλος κάτι άλλο. Εντάξει, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το κάνουν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Ο Σόιμπλε ξαφνικά δεν μίσησε την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Μπορεί να την μισούσε από πριν, δεν το ξέρω. Να. Λέω όμως ξαφνικά αποκλείεται να την μίσησε. Έτσι παίζουν τα παιχνίδια εσωτερικά. Εμείς καμιά φορά ξεχνάμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν πολιτικές απόψεις σε όλες τις χώρες. Η συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Είναι μια πολιτική άποψη με την οποία διαφωνούμε βαθύτατα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συμφωνούν βαθύτατα. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα συγκρουστούμε, θα επιχειρήσει η χώρα έτσι υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Να διαμορφώνει το σχετισμό δυνάμεων υπέρ της. Να διαμορφώνει και στο διεθνές πεδίο, θέλω να πω. Να φτιάχνει τις συμμαχίες της. Να μιλάει με άλλες χώρες. Δηλαδή, και να κοιτάζει το συμφέρον της. Να αφήσει τα υπόλοιπα. Που λέμε, ας πούμε, για τη δραστηριοποίηση κτλ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τώρα. Από εδώ και από εκεί.
Γιατί ο κύριος Παπούλιας, για παράδειγμα, δεν ξεκινάει μια περιοδία να πάρει με δική του πρωτοβουλία, οργανωμένα εννοείται. Έτσι. Να περάσει από όλες τις χώρες, να πάει να δει τους ηγέτες, να πει τις θέσεις της Ελλάδας, τις δυνατότητες. Να κάνει να πει ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Έτσι. Και όχι αυτοί που προβάλλουν πολλές φορές δολίως διάφορα μέσα κτλ. Να πει ότι όντως έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως και έχουμε πρόβλημα σαν χώρα. Και ότι είμαστε σε μια διαδρομή, σε μια πορεία για να το λύσουμε. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι ηγέτες. Γιατί δεν είναι, έχουν μια υποτίθεται αλληλεγγύη κατ' επίφαση, έτσι. Από ανάγκη, ας πούμε, βλέπεις τώρα και συνεργάζονται τα δύο μεγάλα κόμματα. Διότι αν ήταν ουσιαστική η συνεργασία τους, θα είχε πάρει αγκαλιά ο Βενιζέλος ή ο Παπανδρέου ή όποιος άλλος το Σαμαρά και θα ήταν μαζί. Και θα έτρεχαν στις πρωτεύουσες μαζί και ο Καρατζαφέρης από πίσω. Και θα έτρεχαν μαζί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εξηγούν τα προβλήματα της Ελλάδας και να ζητούν, συμμαχίες. Και, και αντιστοίχως και αλλά τα είναι και όλα αυτά είναι για το φαίνεστε. Και καλά ότι είμαστε μαζί. Καθόλου μαζί δεν είναι. Καθόλου μαζί δεν είναι. Και λέω και αντιστοίχως και τα άλλα κόμματα. Και τα άλλα κόμματα να κάνουν τη δουλειά του στο χώρο του. Στο χώρο του. Να πάει η αριστερά εδώ, η ευρωπαϊκή αριστερά, να μιλήσει με τα ευρωπαϊκά κόμματα της αριστεράς που έχουν την αντίληψη. Να κινήσουν και αυτό το σύστημα, να αρχίσουν φωνές να ακούγονται έξω που δεν ακούγονται. Δεν γίνεται δηλαδή να ακούγεται. Ακούς μία φωνή υπέρ της Ελλάδας και την κάνουμε πρώτο θέμα. Όχι, δεν γίνεται να ακούγεται όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο να ακούγεται, αλλά διαμορφώνει και όλα στο περιβάλλον. Βέβαια. Να διαμορφώνεται αντίστοιχα και μέσα στις χώρες από τους άλλους. Έτσι. Ενώ υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα και υπάρχουν κόμματα και υπάρχουν αντιδράσεις και δυνάμεις υπέρ της Ελλάδας. Γιατί δεν τις αναδεικνύουμε. Σωστό. Τώρα, και φαγωνόμαστε πότε θα έρθουν τα λεφτά όλη μέρα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση τώρα περιμένουμε τη Δευτέρα, έτσι. Εντάξει, γίνονται οι σχετικές διεργασίες στα κόμματα, τα δικά μας. Η μία διεργασία, 11.30, Βορύδης, Γεωργιάδης, κατεβαίνουν συγκρού, στρίβουν αριστερά. Λογικό, ρε παιδί μου, μπαίνουν μέσα. Αναμενόμενο. Νέα Δημοκρατία. Αναμενόμενο. Θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Επισήμως. 11.30 ώρα επισήμως. Λογικό και αναμενόμενο. Νομίζω ότι θα έχει ευρύτερο πρόβλημα. Είπα ποτέ για αυτό την αριστερή, δεξί. Γιατί είναι και άλλα στελέχη του Καρατζαφέρη που έχουν στο μυαλό του την ίδια διαδρομή όπως την περιέγραψε κύριε Λιριτζή, να κατέβουν τη Συγκρού. Ναι, και άλλα τέτοια στελέχη. Θα έχει βαθύτερο πρόβλημα ο Καρατζαφέρης. Ναι. Ίσως να είναι και αυτό που ξέρεις μια ευκαιρία τώρα, μέσα αυτή τη δίνει, αυτού τη ένωση που λέμε τη κεντροδεξιά. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και τώρα. Πάντως το κόμμα του Καρατζαφέρη αρχίζει να φιλορροεί. Είναι δεδομένο. Λογικό. Αν θα το πάει και τώρα, μαζί και θα κηρύξει πανστρατιά. Δεν νομίζω. Ο Σαμαράς που φαίνεται λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Είναι μια ιδέα που ακούγεται πάντως πολύ πιο έντονα. Στην άλλη πλευρά εμφανίζονται στο Πασόκενο διάφορες υποψηφιότητες, δεξιά και αριστερά και πλατφόρμες. Ναι. Και ο κύριος Λοβέρδος εχθές και η κυρία Κατσέλη. Είπανε μέχρι τις 18 Μαρτίου βγάλουν αρχηγό. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν άλλαξε κάτι. Τήρησαν τα συμφωνηθέντα αυτά που είχαν συμφωνήσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Πίεσαν ορισμένες πλευρές του Παπανδρέου αλλά να πάει όχι. Πιο νωρίς. Ο ίδιος λέει όχι, θα πάμε όπως έχουμε συμφωνήσει με το χρονοδιάγραμμα και επίσης θα πάμε και με το λαό. Ναι. Κανονικά. Έστω και μία υποψηφιότητα. Ο λαός δεν ξέρω αν θα πάει. Το είναι άλλο. Εσείς λέτε θα πάμε με το λαό, ο λαός θα έρθει. Το είναι άλλο. Σου λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ναι. Θα πάνε κάποιοι. Μπορεί να πάνε και από αντίδραση. Θα πάνε κάποιοι. Θα δούμε. Σκέψαμε να ψηφίσουμε Παπανδρέου. Ναι. Ναι. Θα πάει. Θα πεις, μπορεί να είναι υποψήφιος. Όπως λέει, δεν θα είναι. Δεν θα είναι, αλλά θα πάει να ψηφίσει. Θα πάει, ναι. Θα πάει ο ίδιος αυτό ο προσώπος. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση και στο πολιτικό πεδίο. Καλημέρα, Δημήτρη, από την Κομωτινή. Γιατί, ρε Δημήτρη, εμείς ξυπνάμε στις 4 το πρωί. Πότε να βγούμε έξω και πότε να. Λέει, γιατί δεν τσικνήσατε. Γιατί γι' αυτό. Πότε να βγούμε έξω και πότε να γυρίσουμε. Μέχρι να πας έξω να γυρίσεις. Έλαντε. Πρέπει να κάνεις απλώς τη βόλτα. Και αυτές τις μέρες που έχει και πάρα πολύ κίνηση κτλ. Κάθεσαι 2 ώρες για να σου φέρουν ένα πιάτο φαΐ. Είναι μαύρη ταλαιπωρία. Εμείς είμαστε τις καθημερινές είναι αδύνατον. Δεν γίνεται που λένε. Γιατί έτσι το σηκώνεις το πρωί. Γι' αυτό που λέει ένας φίλος για τα 325 εκατομμύρια ότι είναι ένας εσπρέσο. Για αυτούς, ναι. Για αυτούς, προφανώς. Μπορεί να είναι για αυτούς ένας εσπρέσο, αλλά εμείς πρέπει να τα βρούμε τα λεφτά. Και τα λεφτά όπου θα τα βρεις. Διότι δεν σε εμπιστεύονται. Όχι. Λέγαμε, θα κόψουμε από τα φάρμακα. Λέει παρακάτω. Ναι. Θα κόψουμε, λέμε, δαπάνες. Έχουμε αμυντικές δαπάνες. Όχι. Λέει προχωρήστε παρακάτω. Ναι. Και σε αναγκάζει να πας στο ψαχνό. Στο ψαχνό. Που είναι η συντάξη. Συνεχώς εκεί μας φάνε μισθούς, συντάξεις μισθούς. Και βλέπεις ότι ενώ πολλές φορές ας πούμε από την πλευρά των δανειστών, τρόικα κτλ. Ναι. Σου λέει εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ. Εμείς είπαμε τους στόχους. Ναι, εσείς πάτε στα οριζόντια κτλ. Μόλις έρθει η ώρα να συζητήσουμε πώς υλοποιούνται οι στόχοι, το μυαλό εκεί είναι κατευθείαν. Είναι εκεί που υπάρχουν σίγουρα τα λεφτά. Ναι. Γιατί θέλουν συνεχώς αυτό που λένε να έχει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σου λέει εσύ δεν θα έχεις από τα φάρμακα γιατί μας ξέρουν. Ναι, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, Μέτσοβο, Γιώργο, λέμε η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα στην περιφέρεια είναι πιο φτηνή. Προφανώς όταν. Και δεν είναι όλη η περιφέρεια το ίδιο. Το ίδιο εσείς, ας πούμε, εκεί, ο άλλος είναι στη Μεσσηνία. Που δεν θέλει
έξι τόνους πετρέλαιο. Εσύ είσαι επίσης, ας πούμε, σε μια κεντρική πόλη. Βέβαια. Ο άλλος είναι σε ένα χωριό. Έτσι. Ο παραδίπλα έχει, ξέρω εγώ, τα καλά του με το χωραφάκι δίπλα. Τα γρεβενά, για παράδειγμα, έχουν 3 μέτρα χιόνι. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. πολύ χιόνι. Τώρα που πάμε για γρεβενά, είναι μερικές περιοχές βορείως των Αθηνών που λένε, που έχουν πληγεί πάρα πολύ. Και δεν ξέρω τώρα. Ακόμα τώρα το Σαββατοκύριακο. Ή ίσως κάπως να έχουμε μια βελτίωση την άλλη εβδομάδα, λέει η Χριστίνα Ισούζη, θα μας τα πει τώρα και αναλυτικά. Πάντως φαίνεται ότι έχει ακόμα χειμώνα μπροστά. Πολύ. Ο Μάρτης είναι δύσκολος μήνας. Ο Φεβρουάριος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στα μέσα είμαστε. Τώρα ετοιμαζόμουν να πω το κλασικό που λέω κάθε φορά. Τι. Αλλά ξέρω ότι δεν θα ακουστεί, αλλά ας το πω. Δεν βαριέσαι. Τι. Πρέπει η κυβέρνηση να δει τι θα κάνει για την ενίσχυση των πολιτών που είναι στις περιοχές που έχουν πληγεί πάρα πολύ από το χιόνι και το κρύο. Τι να κάνει, να επαναλάβει παρά του μη έχοντος. Έχουν καλάβει, αλλά και άλλοι επίσης δεν έχουν. Γιατί να κάνει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση, πρέπει να πούμε ότι έχει μια απίστευτη ανικανότητα σε ορισμένα θέματα διαχείρισης καθημερινότητας. Μην μου πεις. Που θα πίστευε κανείς ότι έχουν λυθεί από τα πράγματα. Ποιο είναι αυτό, τι θέλω να πω. Πόσες μέρες τώρα σας λέω κάθε πρωί, επειδή τυχαίνει να περνάω από το κέντρο κάθε μέρα, ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια. Ναι. Είναι γύρω στα 40 φανάρια από ό,τι έχει υπολογιστεί. Καταστραφή από τις τώρα τα επεισόδια. Βασικά είδα τα έφτιαξαν σήμερα. Γιατί όμως καμιά τριανταριά δεν τα έχουν φτιάξει. Γιατί, σας ρωτάω. Διότι υπάρχει το αθάνατο ελληνικό δημοσίο. Τι έχει γίνει. Σιγά σιγά. Η αρμοδιότητα έφυγε από το Υπουργείο Μεταφορών και πήγε στην περιφέρεια. Έρχεται η περιφέρεια, ο Σγουρός εν προκειμένου, και λέει: παιδιά, εγώ αρμοδιότητα χωρίς πόρους δεν θέλω. Δεν παίρνω. Μα δεν έχω και, λεφτά, πράγματα... και δεν τα φτιάχνει κανείς. Για να δείτε πώς δεν αλλάζουν τα πράγματα. Λέμε εμείς κρίση, έχει διαλύσει τα πάντα, θα τα ανατρέπει, τα αλλάζει. Είναι μερικά πράγματα που είναι στο DNA του ελληνικού δημοσίου. Αυτή η ανοργανωσιά και η ανικανότητα δεν θα αλλάξει κάτι. Φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει. Εδώ δεν είδες. Συλλάβανε χθες ένα ληστή. Ναι. Ληστή, κλέφτη. Και τι ανακαλύπτουν ψάχνοντας τα στοιχεία του ληστή αυτού. Τι. Τον οποίο δεν είχαν ξαναπιάσει. Όχι. Τι. Ο οποίος όπως αντιλαμβάνεστε ως ληστής έβλεπε μια χαρά ο άνθρωπος. Άνοιγε μπουκαδόρος ήταν, έμπαινε, έκλεβε κτλ. Τι είχε έπαιρνε σύνταξη τυφλού. Έπαιρνε σύνταξη τυφλού. Έλα. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Ο 10 ληστής. Χρόνια έπαιρνε σύνταξη τυφλού. Τι, περιμένετε σωτηρία από αυτή την υπόθεση, όχι. Τι χώρα είμαστε, ρε παιδί. Μα δεν θυμάστε τα στοιχεία που μας έδωσε την άλλη φορά ο υπουργός. Λέει, προσέξτε, λέει, παιδιά, έχουμε κάνει φοβερή δουλειά. Λέμε, τι, υπουργέ μου, 26.000 αναπηρικές συντάξεις, λέει, τις πιάσαμε. Τι λες, παιδί μου. Τι λες, παιδί μου, ναι, μπράβο. Τα λεφτά τα πήρες. Και τα λεφτά τα πήρες. Όχι, λέει, ποια λεφτά. Τα λεφτά. 26.000 αναπηρικές συντάξεις μαϊμού τις έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι ζωή να έχουν πόσα χρόνια. Πόσα λεφτά λοιπόν έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι παρανόμως. 26 κύριες, γιατί υπήρχαν και καμιά δεκαπενταριά, πώς το λένε, επικουρικές. Και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα θα τα πλήξει η κατάσταση. Ναι, οπωσδήποτε θα τα πλήξει. Και θα αφήσει. Πληρώσει την ιστορία που λένε. Ήδη δεν βλέπεις τι γίνεται, γίνεται χάος. Ναι. Κάτι φορά, παίρνω φορά, κάτι φορά. Το λογικό είναι αυτό, γι' αυτό σκέφτονται τύξεις τώρα, γι' αυτό είναι το μυαλό τους εκεί. Πώς θα κάνουμε, πώς θα πάμε με τον άλλον, να φέρουμε και έναν από δίπλα. Από να γίνουμε περισσότεροι. Άρχισε και σου λέει, άκουγα χθες τον Βενιζέλο. Λέει, ανασύσταση λέει. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το όλον Πασόκ που λέγαμε δεν ισχύει δεν είναι, τώρα. Έχει αλλά δεν μπορούμε να τη διασπάσουμε. Έχει ακροτηριαστεί. Είναι ακροτηριασμένο. Βγαίνει ο Παπουτσής από εκεί, αρχηγός κι αυτός. Ναι. Δεν δέχομαι, λέει, ότι είναι ακροτηριασμένο το Πασόκ που είμαστε όλοι μαζί. Μερικοί δηλαδή δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Και το μυαλό του είναι στη χώρα. Διότι αυτό που ο Βενιζέλος είναι η πραγματικότητα. Αυτό έτσι σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει αυτό είναι. Ούτε αν είσαι με τον Βενιζέλο πραγματόλες, ούτε αν δεν είσαι. Ο Παπουτσής γιατί βγήκε και είπε ότι δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί έχουν το μυαλό τους στη δουλειά. Ναι. Γι' αυτό. Ναι. Το πρωί μέχρι το βράδυ έχουν το μυαλό στη δουλειά. Ναι, ναι. Άμα πάτε και δείτε με ποιους κάνουν συσκέψεις και με τι ασχολούνται στις συσκέψεις, θα καταλάβετε. Μα τέτοια ένταση που είχαν χθες οι του Πασόκ για τα ισοκομματικά δεν την έχουν για τα κυβερνητικά. Όχι, βέβαια. Χθες χάλασε ο κόσμος. Ο ένας τάργνε στον άλλον. Φώναζαν συνεντεύξεις, πλατφόρμες, κατσέλιδες, Λοβέρδη. Ναι. Τέτοια δουλειά ανέργναν για την κυβέρνηση την οποία είναι περισσότεροι από αυτούς. Κάτι καλύτερο θα κάνανε. Για να τάξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή. Μείωση κύριων συντάξεων έως 12%. Αν υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ, περικοπή επικουρικών και ειδικών μεσολογίων. Δηλαδή εδώ υπάρχει και η περικοπή στα επικουρικά, που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, και θα έρθουν νωρίτερα οι μειώσεις στα ενιαία μισθολόγια, δικαστική, στρατιωτική, γιατροί, νοσοκομιακή κτλ. Και θα γίνει και μείωση των κύριων συντάξεων 10 με 12% ακριβώς. Για το ποσό πάνω από τα 1.300. Ακριβώς. Όλα μαζί. Από κάτω αυτή η φωτογραφία. Είδες. Το άπεσμα του. Δέστε ρε παιδιά, ναι, το άπεσμα του. Δες πώς ήταν. Πριν και μετά. Αριστερά. Ένα διαμάντι, ένα κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας. Κοιτάξτε πώς έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, σε θέλω να το πει η στάση της Ελλάδας στο Eurogroup. Πάμε παρακάτω. Πήρα για κάποια μέτρα να στηριχτούν τους καταστηματάρχες που επλήγησαν από τα επεισόδια. Πάμε στα νέα. Κλειδώνει το πακέτο, ξεκλειδώνει η κάλπη. Δευτέρα 20 του μηνός λοιπόν αισιοδοξία για πράσινο φως. Κυριακή 29 τώρα Απριλίου το ραντεβού των εκλογών. Λέγεται ότι αυτή θα είναι η ημερομηνία και πιθανότητα μάλιστα να ανακοινωθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Μακάρι. Νέο κούρεμα στις συντάξεις.
αποφασίστηκε λοιπόν αυτό το 10%. Όπως είπαμε, περίπου για 300.000 συνταξιούχους είναι πολλοί κόσμοι. Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή αυτοί που είναι οι συντάξεις τους εκεί, σε αυτό το ύψος. Η Θεσσαλονίκη πανηγύρισε για τον IT το ΠΑΟ. Εδώ αριστερά. Πολύ ωραίο. Δυνατός, μαχητικός, σε μια δύσκολη έδρα. Εδώ βλέπετε αριστερά, παιδιά, τον αρχηγό με την ομπρέλα. Αυτός, ψάχνουμε τώρα αυτόν τον τύπο με την MOV ομπρέλα. Που έδινε συνθήματα. Εντολές. Έδινε εντολές, εν πάση περιπτώσει, υψώνοντας αυτή την ομπρελίτσα που βλέπετε στη φωτογραφία αριστερά. Πάνω αριστερά. Mm. Βενιζέλος εδώ με τον Παπανδρέου. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω. Το Έθνος 10% μείωση στη συντάξη άνω των 1.300 ευρώ. Το έχει και άλλη εφημερίδα. Νέο ξαφνικό χτύπημα στο εισόδημα των συνταξιούχων. Κύριες, επικουρικές, πολυτεχνικά. Αυτά που σας λέω. Όλα, όλα, όλα. Όλα κάτω. Το Μάρτιο η εκλογή της νέας ηγεσίας του Πασόκ. Ή 11 ή 18 λέει. Εντάξει. Στο λαό, έστω και αν είναι ένας υποψήφιος. Μάλιστα. Τρεις όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο δάνειο. Κάθε τρεις και λίγο τσικ. Ένα όρο. Ε, βέβαια. Πάμε. Ελεύθερο τύπο δίκοπο μαχαίρι για στρατιωτικού και συνταξιούχου. Η τελική συμφωνία κυβέρνηση Τρόικα για τι περικοπέ των 325 εκατομμυρίων ευρώ. Από κάτω στο ειδικό ταμείο για το χρέο και τα φορολογικά έσοδα. Έσπασαν τα φανάρια, δεν τα φτιάχνει κανεί. Αυτό που λέγαμε και πριν, γιατί ουδή είναι αρμόδιο. Λοβέρδε Βενιζέλο καταγγέλουν Παπαδρέου και Ιλούκα το μνημόνιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προσχωρούν στην Ουδού Βορύδη Άδωνη. Mm. Μάλιστα. Συνταράστε το πολιτικό σύστημα. Από μια καλημέρα και στον κύριο από την Τολεμαίδα. Μείον 7 έχει αξιολή. Κρύο, τώρα γύρισε και από βάρδια. Και εδώ πάντως μην νομίζεις ότι η θερμοκρασία είναι υψηλή, παιδιά. 4-5 έχει στην Αθήνα αυτή την ώρα. Κρύο, πολύ. Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο Μανώλη που είναι στο οροπέδιο Λασιθίου. 10 εκατοστά χιόνι. Και ρίχνει ακόμα λέει, πολύ. Κρύο. Αδέσμευτος 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μισθώματα κυβερνητικών κτηρίων. Ενώ αραχνιάζουν χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου. Σκεφτείτε, ρε παιδί, 150 εκατομμύρια ευρώ έτσι. Βεβαίως, για πέταμα. Έχεις κτίριο, το αφήνεις εκεί ακίνητο και μας πληρώνεις νίκη. Μα τι τους νοιάζει αυτοί τα πληρώνουν. Έλατε. Τι τους ενδιαφέρει. Έλατε. Το δημόσιο ενδιαφέρεται γι' αυτό. Εσύ τα πληρώνεις, εγώ, ο κόσμος, οι υπόλοιποι. Το τσιμέντο. Το 60% της έκτασης το έχουν κάνει τσιμέντο, σου λέει. Τι θα το κάνουμε. Το ελληνικού. Το σχέδιο είναι αυτό, λέει. Για και καρμανιόλες κυκλοφοριακές αθηναϊκοί δρόμοι. Χάος γίνεται, δεν το συζητάμε. Για τους 300 που ρωτάτε εδώ αν θα κάνουν περικοπές στους μισθούς τους, σφυρίζουν αδιάφορα. Κάνουν τους τρελούς μέχρι να ξεχαστεί. Γιατί τώρα άνοιξε το δρόμο Παπαπούλιας και τους έπιασε, ξέρεις, ένα, πώς το λένε, μια ανησυχία. Μήπως έρθηκε σε εμάς. Ήρθε η συζήτηση, άνοιξε η συζήτηση, αλλά οι ίδιοι κάνουν ότι δεν ακούνε τίποτα, δεν την παρακολουθούν. Σαν να μην συμβεί. Α, σου λέει, θα περάσει τώρα. Εντάξει, μας ξέρουν ότι ξεχνάμε. Θα το ξεχάσουν τώρα, σου λέει. Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά να δούμε το φως. Τι γράφει σήμερα, τι έχει στην πρώτη σελίδα. Καλημερίζω και τον Άγγελο εδώ. 4-0 σου λέει Δαγκόνι ή Μεταλίστ. Οπα. Έτσι, μέσα στο Σάλτσμπουργκ έριξε 4. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι Σάλτσμπουργκ, οπότε μην ανησυχείτε. Δεν φοβόμαστε. Τέρες Κούικα πάλι. Τι κάνει ο Κούικα εκεί. Είχε πάει στη Μόσχα, μου φαίνεται. Κάνει μια συνέντευξη, βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Καλώς, καλημέρα κιόλα, Τέρενς. Για να προχωρήσουμε παρακάτω στο Sport Day. Για ελάτε. Πού? Ο Πάοξ σου λέει παρέμεινε αίτητος και στο Ούντινε. Και φεύγει για τους 16. Βέβαια. Και φωνάζει τώρα, σαν για ελάτε. Για ελάτε στην Τούμπα, σου λέει. Για περάστε. Ναι, περάστε. 12ος αγώνας στην Ευρώπη του ΠΑΟΚ, χαΐτος. Για πάμε και παρακάτω. Προχωρούμε λοιπόν. Πρωταθλητής, το μεγάλο μυστικό του Ερνέστο. Αφού είναι μυστικό, γιατί το καρφώνεις. Άστο, μυστικό. Ναι. Το έχει ο άνθρωπος, θα το μαθαίνει και οι ξένοι. Η κοινή συνταγή με τις άλλες ομάδες του στον δρόμο για την Ευρώπη. Άστο, φουστέρ πανηγυρίζουν. Για πάμε. Γκολ. Ναι, ρε, παλίκαρε. Για τον ΠΑΟ. Κοιτάξτε εδώ οι άρρωστοι. Ναι. Ωραίο. Ναι, ωραία. Πολύ λαό, 6.000 κόσμος. Κόσμος το ξεγέλασε και μέσα στο κρύο. Η μη γυμνή, όπως βλέπετε. Θέλει να ξεσπάσει κιόλας, ρε παιδί. Ξέρεις, το βλέπει και ως αντίδραση αυτό το πράγμα. Δεν πάει σε έναν αγώνα. Ξεσπάει για όλα. Λέει, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, προχωρούμε. Λοιπόν, η εξέδρα θηρίο για τον ΠΑΟ, βεβαίως. Σπουδαία εμφάνιση κοντά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Στην Τούμπα η πρόκριση. Με ξένησε, βέβαια, που φορούσε μπλε. Ναι, δεν είναι, δεν σου πάει στο μάτι. Δεν μου πήγε στο μάτι. Δεν το έχουμε συνηθίσει ως εικόνα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε και τη Μακεδονία. Καμία άλλη υποχώρηση δεν συζητούν τον χρόνο των εκλογών. Στην αποφάσισαν Παπαδήμος Παπανδρέου Σαμαράς. Ναι. Τώρα τελειώσει το θέμα αυτό να κλείνουμε. Τις εκκρεμότητες. Να δούμε τι θα γίνει. Και να δούμε και το. Έχουμε τα σπορ του Βορρά ή όχι. Δημήτρη, καλημέρα, Γιώκα. Και τα σπορ του Βορρά. Η κόλαση τη Τούμπα δίνει πρόκριση. Σου λέει, πω λαός από πάνω, χάζευαν οι Ιταλοί τους 6.000 παοκτζίδες. Πολύ ωραία.
Μπράβο και συγχαρητήρια. Τώρα είναι και κοντά η Ιταλία και πήγε ο κόσμος. Τι περιμένετε, λέει, ρε, γιατί είναι παράξενο που πάνε στην Νέα Δημοκρατία ο Βορύδης, λέει και ο Γεωργιάδης. Καθόλου παράξενο. Που θέλει να πάρει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε, Δημήτρη, δεν λέμε αυτό. Καθόλου παράξενο. Εμείς ίσα ίσα είπαμε ότι ήταν μονόδρομος. Την ημέρα που, από την ημέρα που έφυγε από το λαός, δεν ξεχνάει κάθε μέρα σημειώνει εγώ παραμένω δεξιός. Αυτό είπα. Μην τυχόν σου λέει και παρεξηγηθείτε. Δεν κάνω κανένα λάθος. Ναι, επειδή έφυγα από το λαός και είναι άλλο, παραμένω δεξιός. Όχι, Λαμπρό. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι καθόλου αστεία τα λεφτά από τις συντάξεις Μαϊμού. Πόσα είναι, λέει, ένα δις, δύο δις. Γιατί τα έχουμε για πλάκα, δεν κατάλαβα. Επειδή χορεύουν τα δις τώρα και ακούς δις από εδώ, δις από εκεί, νομίζω ότι τα έχουμε κιόλας και στα χέρια. Το ένα δις, σου θυμίζω, είναι τρεις φορές τα 330 που ψάχνουν. Έτσι. Που θα κόψουν τις συντάξεις. Δεν είναι καθόλου λοιπόν χαλικάκια όπως το λες, Λαύρο. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Συγκροτημένη λοιπόν είναι αισιοδοξία για Eurogroup PSI, oskai.gr. Σμάγγι μόνο ένα πλήρες πρόγραμμα του Δέλτα Νιτάφ θα σώσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Πόσο πλήρες? Πασόκ θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα το Πολιτικό Συμβούλιο. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Καθημερινή επαφές Παπαδήμου με τους πολιτικούς αρχηγούς. Τους είδε, θα δει και άλλους σήμερα. Θα δει και τον κύριο Κουβέλη τώρα το πρωί. Λοιπόν, για να τους πει τι περιμένουμε. Ναι. Το in.gr κάνει πρώτο θέμα τον ΠΑΟΚ. Μου είχε κάνει τίποτα ωραίο πάντα. Έτσι, πήρε, για, ξέρεις, για αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι. Πήρε το χι στο Ούντινε και την άλλη Πέμπτη τσικνίζει στην Τούμπα. Α, μπράβο, θα την κάνει την άλλη την Τσικνοπέμπτη. Ναι. Δεν την κάνει τώρα, γιατί είχε δουλειά. Τώρα ήταν έξω, δεν μπορούσε. Ναι. Ναι. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, πάμε στο Βήμα. Εδώ στις 18 Μαρτίου και από τη βάση εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη παραμένει ακέφαλη σε έκτακτες περιστάσεις. Επισήμαναν 7 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Εδώ τα λέμε δικαιώματα. Βέβαια, τόσο καιρό είναι 3 λαλούν και 2 χορεύουν εκεί. Νέα συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα. Το news.gr κλείνει η συμφωνία, περιλαμβάνει μεγάλο μαστίγιο και ο λίγων από καρότο. Λιγάκι, ναι. Βρέθηκαν τα 325 εκατομμύρια ευρώ. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βρίσκονται. Το θέμα είναι από πού τα βρίσκονται. Ακριβώς. Και επιτέλους καλά νέα. Μάλιστα. Καλά, ναι, είναι. New Post, κομμουνιστές, αντισημίτες, εγκληματίες, σου λέει εδώ. Ναι. Αλλαγή πρόεδρο στον Πασόκ τις επόμενες μέρες ζήτησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μάλιστα. Η Bild τα γράφει αυτά πριν. Η Bild τα γράφει, ναι. Newsit, το μαρτύριο της αγώνας για την Ελλάδα. Το χρέος ξεφεύγει για τους προβλέψεις και δημιουργεί νέα τρύπα τουλάχιστον 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Και κλείσαμε λοιπόν. Άρα, έτσι για να έχετε μια εικόνα. Εικόνα γύρω-γύρω. Εδώ βλέπετε εικόνες απ' έξω τώρα νύχτα βέβαια. Εντάξει, ακόμα έτσι είναι ωραία. Από τον Άφλιο, καλημέρα κιόλας. Παντού ρε παιδιά υπάρχουν προβλήματα. Λέτε είναι στην πόλη, είτε είναι στο χωριό, είτε είναι στον κέντρο, στην περιφέρεια. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Δεν κάνει ότι είναι καλά. Έτσι. Ναι, απλώς λέμε όμως τις διαφορές τώρα, έτσι. Ναι. Αλλιώς είναι ο Βορράς, αλλιώς είναι ο Νότος, αλλιώς είναι τα κέντρα των πόλεων, αλλιώς είναι τα χωριά. Αλλιώς τα ορεινά χωριά, τα παιδινά χωριά. Διαφορές. Η Ελλάδα έχει πολλά. Το ίδιο είναι και σε όλη μέρα το καλοριφέρ τέρμα και το άλλο να τα ανέβει μια φορά το μήνα. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε. Trouble you're in, you wear a thin mask, and it smiles and it grins. Can't get no credit, can't get a loan. It's hurried at the parties, yes, and over the phones, because it's cellophane. City, and everyone knows there's no secret, nothing, and that's how it goes. Cellophane City. Ζήτω Παντελής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέχνη, έτσι, δεν έχετε παράπονο, Μανώλη. Βλέπεις πώς υποδεχόμαστε. Ούτε στη Βραχάλη δεν το έχουμε κάνει αυτό με το φιγκάρι. Μετά από αυτό θέλετε να σας πω, έχω πεζά πράγματα. Μα γι' αυτό λέω. Εμείς τώρα είμαστε, εμείς ειδικά οι ρομαντικοί, εγώ και ο Μανώλης. Ναι, παιδιά. Τα πράγματα βλέπουμε και λίγο αλλιώς, παιδί μου. Πιο συναισθηματικά, πιο ευαίσθητα, πιο τρυφερά. Δεν είμαστε σαν το Λίριτζι. Αλλά. Αμέσως ρεαλισμός. Περίμενε λιγάκι. Θέλεις και λίγο συνέστημα. Κάπως λιγάκι, ναι. Πες το, μην το ξεχάσεις το πίσω σε όλη πλέον, να σου δώσει ένα φυλάκι. Λοιπόν, να καλημέρισουμε και τα παιδιά εδώ. Και τον Θανάση από τη Ραφίνα. Τον Νίκο που λέει να γυρίσουμε στη Δραχμήλια να βλέπουμε το καράβι της Ευρώπης που βουλιάζει από την προβλήτα. Ρε Νίκο. Άμα είσαι πάνω στο καράβι. Θα έχουμε βουλιάξει εμείς πρώτα. Μην βιάζεσαι. Θα είμαστε σαν τον Κονκόρδια, το είδες. Λοιπόν, ο Ηλίας επίσης μας καλημερίζει, μιλάει για ανασύνταξη. Ο Γιώργος από τα Γρεβενά, μείον 9.
Το Λεμαίδα, επίσης καλημερίζω και λέω στα παιδιά να μας στείλουν καμιά φωτογραφία από λουκάνικο μήκους 22 μέτρων που έψησε. Φτιάξα τα θηρία 22 μέτρα λουκάνικο. Στείλτε φωτό, παιδιά, pgpapakisky.gr και για ιδιαίτερα θέματα που έχετε να προβάλλετε και για την κακοκαιρία που επιστρέφει. Έτσι το Σαββατοκύριακο επιστρέφει κακοκαιρία. Και εγώ συμφωνώ, θα την πληρώσει αδύναμος κρίκος. Αλλά όμως που όσο την πληρώνει αδύναμος κρίκος στην κοινωνία, τόσο αδυνατίζει. Και εδώ κάποια στιγμή σπάει. Δεν γίνεται δηλαδή να το πόσο πια να αντέξει. Γι' αυτό. Αλήθεια, λέω εδώ και ο φίλος. Καλημέρα. Λοιπόν, άντε λέει και τη Μανολίδου στο Επικρατείας. Δεν είναι κακή ιδέα. Γιατί το λες για κακό δηλαδή. Και να σας πω κάτι. Δηλαδή από τον έχεις τον αγριάνθρωπο με τις μουστάκες και τα μουσια καλύτερα είναι. Και να σας πω και κάτι. Όχι, δηλαδή μερικές φορές δεν χρειάζεται να τη βάλεις στην Επικρατείας. Την ψηφίζεις και μόνος σου. Σκέτα, χωρίς, ναι. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Έχουν βγει κάτι μπουμπούκια, μια και λέμε για μπουμπούκια. Σε παρακαλώ, πώς όπως μιλάς. Ναι, έχουν βγει κάτι μπουμπούκια στο ελληνικό κοινοβούλιο στο παρελθόν. Για τις ψήφους του λαού και όχι για τις τοποθέτησεις του αρχηγού. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Που μετά μετανιώνεις μεν, αλλά είναι αργά για τα κρεστέλα. Να με συγχωρέσετε να πω. Όχι μόνο στο παρελθόν, και στο παρόν. Και στο παρόν, ναι. Τα λέω παρόν. Να διαβάσουν. Θα διαβάσω. Το παίρνει γραμμένο και δεν μπορεί. Ούτε το όνομά του δεν ξέρω. Το παίρνει γραμμένο, του το έχει γράψει ο συνεργάτης. Σηκώνεται πάνω στα βήματα της Βουλής, το κοιτάει και λέει τι λέει εδώ. Ούτε ανάγνωση δεν ξέρει. Τι λέει εδώ, μάνα μου. Και τον έχουμε ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Άστα, πα στο διάλογο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε στη Μαρία την Αναστασοπούλου τώρα να μας πει τις ειδήσεις. Ένα μαράκι, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση για την έκβαση του Eurogroup της Δευτέρας αναφορικά με το νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Κατά τη χθεσινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μετά τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους κυρίους Παπανδρέου και Σαμαρά, ο Παντελής Καψής τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά κανονικά τις διαδικασίες και αναμένει από το Eurogroup το πράσινο φως για το PSI. Διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει θέμα δεσμεύσεων για τα άλλα κόμματα πέραν αυτών που στηρίζουν την κυβέρνηση. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τον Γιώργο Καρατζαφέρη και την Τώρα Μπακογιάννη για την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, ενώ σήμερα θα ενημερώσει σχετικά τον Φώτη Κουβέλη. Η συμφωνία για το νέο πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα έχει σχεδόν κλείσει, ανέφερε στο Reuters αξιωματούχος της Ευρωζώνης. Εντός της ημέρας θα πρέπει όλοι οι υπουργοί να έχουν παραδώσει τις προαπαιτούμενες δράσεις που θα συμπεριληφθούν στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο. Στόχος ο σχετικός νόμος να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή ακόμη και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Εντός της ημέρας αναμένεται η προσχώρηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάκη Βορύδη στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ, οι επίσημες ανακοινώσεις της ένταξης των δύο διαγραφέντων βουλευτών του λαού στη Νέα Δημοκρατία θα γίνουν στις 11 το πρωί. Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη αποφασιστεί για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου, αποφασίστηκε στο χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Επιπλέον αποφασίστηκε ο Πρόεδρος να εκλεγεί από τη βάση, όπως άλλωστε ορίζει και το καταστατικό. Σε προγράμματα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας εντάσσονται άμεσα όσοι εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των καταστροφών της περασμένης Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστές κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως 4 εκ των συλληφθέντων στα επεισόδια. Βολές εναντίον των Πρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου εξαπέλυσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για το Διάλογο στο Πανεπιστήμιο. Για την κατάληψη της νομικής στην Αθήνα επισημαίνουν ότι οι Πρετανικές Αρχές θα έπρεπε να είχαν καλέσει τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να αποφευθεί. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα για τη Συρία που προβλέπει την αποχώρηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ από την εξουσία. Το ψήφισμα καταδικάζει την καταστολή των κινητοποιήσεων και τη βία εναντίον των πολιτών και ζητά να εφαρμοστεί το σχέδιο του Αραβικού Συνδέσμου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Καλώς, Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα. 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 Θα δούμε και τον καιρό. Κάτω τα χέρια από τον Καβαλά, παιδιά. Ο άνθρωπος βγήκε έξω. Βγήκε για να μπουν οι άλλοι, γιατί δεν χώραγαν. Έπρεπε να βγει κάποιος για να μπουν τα παιδιά. Δεν με πειράζει σήμερα να πληρώνουν τα παιδιά. Άμα πλήρωσε εκείνη εντάξει, το θέμα δεν είναι να φέρει τα λεφτά. 7,5 εκατομμύρια αυτό, 7,5 αδερφή του. Λοιπόν. Πάμε στον καιρό. Ναι, έλα, Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καιρό που ανταπούμε. Τι έγινε, Χριστίνα, χαθήκαμε. Λοιπόν, Κατερίνη, ο κάμπος λέει της Κατερίνης χιονισμένος. Μάλιστα. Δεν θάλασσα αυτό. Έτσι, ναι, ναι, χιόνι, το καταλάβαμε. Ναι, και μας την έστειλε ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Στην Πτολεμαΐδα που ψήσαν το λουκάνικο, μου στείλανε ένα βιντεάκι, αλλά δεν έχει μέσα το λουκάνικο. Έχει αυτό που το έχει φτιάξει μόνο. Έχει αυτό που το έχει φάει. Γιατί χώραγε, αυτό που το έχει φάει έχει μέσα. Μήπως δεν έμεινε τίποτα, το φάγανε. Δεν χώραγε, δεν χώραγε το λουκάνικο. Ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, αυτή είναι από το
Λευκή στη Βόρεια Εύβοια, ναι, μετά την καταιγίδα αμέσως. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Να πούμε στο φίλο που την έστειλε. Αλλά δεν είχε όνομα και γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ πάντως. Φοβερή φωτογραφία. Περιμένουμε και άλλες φωτογραφίες τώρα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει το κακοκαιρία και είναι πολλά, όπως ξέρεις. Και νομίζω είναι άλλη μία. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα τη δούμε και αυτή. Σήμερα είναι. Μισό λεπτό θέλω να πω στο Μάριο. Σήμερα είναι η συγκέντρωση. Όχι, αύριο Σάββατο είναι οι συγκεντρώσεις υπέρ της Ελλάδας. Ναι, αύριο. Ναι, αύριο το είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Αύριο σωστά, είναι. Δεν είναι εσύ. Αύριο, δεν τα χτες. Εδώ Γρεβενά, εσύ. Σμίξη Γρεβενών. Πολύ πράγμα ρε Σίκας. Ο οποίος νομίζω ότι είναι ο αντιδήμαρχος Γρεβενών, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και την έστειλε. Ο Νασίκας ο παλιός. Όχι. Όχι. Παιδιά, είναι φοβερό το χιόνι που έχει εκεί απάνω. Και όχι μόνο. Εντάξει. Και στην Δυτική Μακεδονία πολύ. Αλλά νομίζω τα Γρεβενά έχουν το περισσότερο. Και θα ρίξει κι άλλο τώρα, έτσι. Τελείωσε. Τελείωσε. Και έριξε χθες. Δεν έριξε Σαββατοκύριακο τίποτα. Όχι, καλέ, φτιάχνει ο καιρός. Άντε, μπράβο. Άντε, πια να τελειώνουμε. Ναι. Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία του δορυφόρου, εικόνα του δορυφόρου μάλλον. Και τα φαινόμενα είναι περιορισμένα τώρα μέσα στο Αιγαίο, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και εκεί θα παραμείνουν σήμερα. Βλέπετε τα πράσινα που είναι. Μπράβο. Και στην Εύβοια. Ίσως στην Αττική κάνει κάτι ακόμα, αν και δεν το πολύ πιστεύω. Πια έχει τελειώσει, μας έχει μείνει το κρύο. Από βροχίλες. Ε? Πως ρίξει καμιά βροχή στην Αττική. Όχι βροχή, χιονόνερο θα είναι. Με τέτοιες θερμοκρασίες τι να είναι. Εκεί στα βορειοανατολικά. Αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Δεν δηλαδή πολύ ήδη πιστεύω. Έχει τελειώσει το πράγμα και πάμε για το κρύο μόνο. Αλλά ό,τι είναι πέφτει στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα είναι χιονόνερο και στα ορεινά χιόνι. Mm-hmm. Και από εκεί και πάνω θα είναι χιόνι. Δηλαδή, αν χιονίσει τη Λίμνο θα είναι χιόνι, στις Σποράδες θα είναι χιόνι, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα είναι χιόνι. Όμως τα φαινόμενα όσο περνάει η μέρα θα εξασθενούν και θα περιορίζονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι. Είναι μέχρι 8 μποφόρ, βορειοδυτική. Υπήρχε μια υπόνοια χθες ότι μπορεί να βγάλει και κανένα εννιάρι. Μάλλον δεν φαίνεται αυτό. Δηλαδή, αν ήταν, θα είχε βγει μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ναι. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και 5 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια, 8 στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά, 10 στο Αιγαίο και να κάνω πιο εκεί να δούμε. Βρήκα τον Ευρωκόπη με μείον 10,3, τη Φλόρινα με μείον 6,3 και την Καστοριά με μείον 6, σαν τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, αλίμονο. Και πολύ κρύο. Στην Αττική πια θα βγει και ήλιος, θα κάνει κρύο όμως γιατί είναι βοριάς, mm-hmm, 6 με 7 και στα ανατολικά 8. Θα πιάσει το μεσημέρι τους 7 με 8 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 4-5. Κρύο, κρύο πολύ. Κρύο. Και με τον αέρα είχε θα είναι μεγαλύτερο. Το πρωί είχε και παγετό νωρίς, ναι, το πρωί και τώρα μπορεί να έχει λίγο. Στα υπερβόρεια, γιατί χιόνισε. Υποκράτης, ναι, ναι, πολιτεία, Διόνυσος. Α, χιόνισε πάνω, έτσι. Ναι, μέχρι τα Βίλια, Διόνυσος και Υποκράτης πολιτεία, κάπου εκεί είδα. Mm-hmm. Και Θρακομακεδόνας. Οπότε μπορεί να έχει λίγο πάγο κάτω. Προφανώς σε κάποια που δεν τα πιάνει και ο αέρας και αυτά θα έχει. Ναι, ναι, ναι. Και τι άλλο. Θεσσαλονίκη θα έχει ήλιο με δόντια, βορειοδυτική 7 με 8 και μέχρι 4 οι άνεμοι θα ξεσθενήσουν από το απόγευμα εκεί. Την άλλη Πέμπτη τι καιρό θα κάνει η Θεσσαλονίκη που θα υποδεχθούμε την Ουντινέζε. Αν είναι ξόφο, α πούμε. Αν είναι πολύ κρύο. Αυτά που λες με κρύωσε. Δεν θα έχει τόσο κρύο η άλλη εβδομάδα. Όχι. Το Σάββατο φτιάχνει ο καιρό, αυτό να σα πω. Εξασθενούν και άνεμοι το 7 με 8 θα είναι νωρί το πρωί. Και την Κυριακή που έχουμε και όλε τι δράσει του Σκάι κτλ. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή θα είναι πιο ήπιο ο καιρό. Και μάλιστα από εβδομάδα δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερε βροχέ. Και θερμοκρασία γύρω στου 12-13. Και η Πέμπτη μάλλον δεν πρέπει να έχει. Πάμε για ήπια εβδομάδα λε. Ναι. Είναι τώρα παρακινδυνευμένο να σε ρωτήσω την καθαρά Δευτέρα τι θα κάνει. Και θα χαλάσει την καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα χαλάει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν. Εμείς θα δουλεύουμε βέβαια. Αλλά εμείς δουλεύουμε γιατί αγχώνεστε. Για το λαό, για εμάς. Το έμαθα και αυτό. Το έμαθες και αυτό, έτσι. Αργία είναι, δεν είναι αργία η καθαρή Δευτέρα. Όχι αργία, παιδιά. Δεν είναι αργία. Αργία είναι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας παλιά που πήγαινε στο Φιλοπάπου και τρογελιές. Μαζεύω, θα τελειώσανε. Θα μαζεύω. Λαγάνα και έτσι θα κάνουμε εκπομπή. Θα λαγάνα εδώ. Θα μαζέψω υπογραφές εδώ από όλους με το σωστό αίτημα. Είναι αργία. Τελεία. Άντε, πες ότι αποφασίζουμε όλη την αργία. Ναι. Έχει κανένα ρόλο. Θα πάει εκεί που πρέπει, που λένε. Πω λοιπόν. Μια καταπληκτική φωτογραφία, Χριστίνα, δεν έχεις δει τίποτα, ε. Από το παλιό Αγιονέρι Κιλκής. Α, δεν είναι, εντάξει, Στέργιος... Όχι ρε παιδί μου, να κοίταξε εδώ. Έλεγα πως είναι από τις άλλες που... Καλλιτεχνική, πολύ ωραία. Λοιπόν, μπράβο, θα τη δείξουμε ωραία. Μετά. Λοιπόν, ναι, κάτι από τη Ρόδο. Βορύδης και Άδωνης ψήφισαν ήδη ναι. Ναι, γιατί, πού είναι και αφού ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία ναι, πήγανε στο ναι οι άνθρωποι. Εντάξει, λογικό. Αλλά ως... Αναμενόμενο. Μπερδεύτηκε για αυτές τις αλλαγές. Πήγαν στο φυσικό τους χώρο. Ναι, 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 ναι. Που δεν θα πάνε. Καλημέρα, παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και από το Πυροφυλάκιο Κερατέας. Καμία οργάνωση λέει για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια. Από τώρα. Ναι. Γενικώς έχουν πάει. Αν δεν πάει ο Αύγουστος, δεν οργανωνόμαστε εμείς γι' αυτό. Το επίδομα ανεργίας μειώνεται αναλόγως, αλλά περιμένετε να δούμε αντιστοίχως με τον κατώτατο.
Γι' αυτό λένε ότι θα πάει στα 360. Αλλά περιμένετε να δούμε. Ας περιμένουμε γιατί γίνονται και κάποιες δεύτερες σκέψεις. Γίνονται κάποιες σκέψεις δηλαδή, από ό,τι μαθαίνουμε. Επειδή ακριβώς είναι το επίδομα ανεργίας. Έτσι, σκεφτείτε τώρα να κατέβει 90 ευρώ, γιατί τόσο θα κατέβει περίπου. Ναι. Λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Άκουσα και μια δήλωση βουλευτή. Νομίζω, ανεξάρτητο βουλευτή του Γιώργου Λιάννη, ότι εδώ δεν μπορώ, λέει, να περάσω εγώ με 4.000 ευρώ. Πώς θα περάσουν οι άνθρωποι με 400 ευρώ. Μάλιστα. Τι λες τώρα, στιέβεσαι. Ένας προβληματισμός και στους ανεξάρτητους και στους εξαρτημένους. Πώς φτάσανε τη χώρα σε αυτό το χάλι, υπάρχει. Α, μπράβο. Τέλος πάντων. Για να μην κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα αθλητικά μας. Το φως των σπορ 4-0 δαγκώνει η Μέταλιστ. Άλλο Ολυμπιακός δεν είναι, Σάλτσμπουργκ. Κέρδισε η Μέταλιστ 4-0. Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά ξέρει από τώρα τον αντίπαλό του. Είναι η Μέταλιστ, η οποία, παιδιά, δεν είναι ομάδα Ουκρανική. Έχει 11 Λατινοαμερικάνους. Ναι. Και τα γκολ χθες, Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι καλή ομάδα. Εντάξει. Αντρίκια και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη του Τέρες Κουίκ. Θα γίνει σημαία του Ολυμπιακού, είπε στο Μανιάτη που τον είδε στον αγώνα. Ναι, άμα μείνει στον Ολυμπιακό, του λέει θα γίνει σημαία. Ηρωικός ο ΠΑΟΚ 0-0 με Οντινέζε. Σπουδαίο εντάξει. Αποτέλεσμα. Σπουδαίο. Μαχητικός. Σπουδαίο αποτέλεσμα. Ήταν σε παθητικό ρόλο όντως, αλλά όμως. Να σου πω άντεξε. Κάτι. Ναι. Ξεκίνησε το ζευγάρι με 70-30 υπέρ της Ουντινέζε. Έτσι. Τώρα το πήγε στο 50-50 και να αναλογιστούμε τι υλικό έχει στα χέρια του Μπόλων. Είναι σπουδαίο αποτέλεσμα. Σωστά. Με την τρίτη ομάδα του καμπιονάτου. Ναι, βεβαίως. Τι άλλο εδώ πέρα. Άλλαξα μια ομάδα, σου λέω, όλο με τον Τόρσο για τον μπασκετάκι. Ωραία, αυτά. Μάλιστα. Για πάμε. Καλημέρα εδώ το Γιάννη Τριλιούπολη. Γεια σου Γιάννη. Δεν ξέρω Γιάννη μου αν ήταν, αν ήταν τα παιδιά όλα αυτά από το Δημαρχείο. Γιατί λέει ο Γιάννης προφυλάξανε 4-5 από τους 20 που έπαιξαν στο Δημαρχείο. Οι άλλοι μήπως ήταν δικά τους παιδιά. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτή είναι, αφού έχουν συλληφθεί. Αλλά έχουν βάλει μέσα 4-5 στη φυλακή. Χρησιμοποίησαν και τον κουκουλονόμο. Θυμάσαι, σου έλεγα δεν θα καταργηθεί ο κουκουλονόμος, είχε σφαγωθεί τότε. Όχι, θα το καταργήσουν. Ναι, σου είχαν πει ότι θα το καταργήσουν. Κακώς είχαν πει πρώτα απ' όλα, αλλά τέλος πάντων λειτουργεί ο νόμος. Άμα θέλει, παιδιά, το κράτος τώρα. Ό,τι θέλει, καλά. Ακριβώς, ό,τι θέλει. Sport Day. Για ελάτε. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε αίτητος και στο Ούντινε και φεύγει για τους 16. Δεν γλιτώνουν στην Τούμπα οι Ιταλοί που δεν κατάφεραν να τερματίσουν το σερί του δικέφαλου του Βορρά. 12 μάτσα αίτητο στην Ευρώπη. Βεβαίως. Τι άλλο. Τον περιμένει μέταλλη στον Ολυμπιακό. Σου λέει με την τεσσάρα που έριξε χθες. Το αλλάζει. Ο Φεραίρο δοκίμασε το 4-3-3. Το βιολί το επιμένει ο Τσάκας που σου λέει 9 Τρίτου οι Σαουδάραβες γίνονται μεγαλομέτωχοι. Ο Τζίκερ δεν ξέρει τίποτα, δηλώνεται από την άλλη. Και τα 15 εκατομμύρια στα λόγια τα έχει κάνει 20. Θα μπουν 20 εκατομμύρια. Στα λόγια, μα θες το κάνω. Σου πω 25. Τι έγινε. Βάζει 25 εσύ. Μα λέει ο άλλο σου 20 γιατί δεν μπω. Για να πε και στι 30. Πάλι και εγώ 30. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν. Πάμε στον πρωταθλητή. Α, ήρθανε. Το μεγάλο μυστικό του Ερνέστο. Η κοινή συνταγή με τις άλλες ομάδες του στο δρόμο για την Ευρώπη. Πόσο ο Ισπανός αξιοποιεί όλους τους παίχτες και τους παίρνει το 100%. Αλλά ναι, εδώ πρώτα η Ρουμπίν και μετά οι υπόλοιποι. Και έχει και πολλούς παίχτες ο Βαλβέρδε. Έχει παίχτες. Πολλούς παίχτες. Άμα σκεφτείς ποιοι δεν έπαιξαν προχθές στη Μόσχα, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Ιμπαγάς, Πάντελιτς, Διόγκο. Όλοι αυτοί περίμεναν δίπλα. Δεν έπαιξαν καθόλου. Έτσι είναι. Έχει παίχτη, το βλέπω. Έχει και ένα παίχτη εδώ, βλέπω από κάτω εφημερίδα. Πολύ καλό, ε. Είμαστε μέσα σε όλα. Και τα θέλουμε όλα, σου λέει. Πού? Εδώ, κάτω δεξιά. Το βλέπω. Δεν λέει αυτό. Λέει το σεξ είναι το ναρκωτικό μου. Οπα. Αυτό λέει. Η Βανέσα Καρμπόνε. Βανέσα Καρμπόνε, κυρία εδώ, πρόεδρο. Μάλιστα, μπράβο. Έλα, παιδιά, πρωί-πρωί. Έλα, παιδιά. Στις δυσκολίες τη βάζει την επίθεση. Ναι, να τη βάζει την επίθεση και μπορεί να χρειαστεί κάτι, ε. Φορολκής. Φορολκής. Goal news. Ναι, ρε, παλίκαρε. Ο Μέγας ΠΑΟΚ που δεν γουστάρει να χάνει το 10ο συνεχόμενο παιχνίδι αίτητος στην Ευρώπη. Περιμένει τώρα τους άλλους επάνω στο φρίουλι της Τούμπα, σου λέει. Παιδιά, κοιτάξτε τη φωτογραφία. Είναι φοβερή φωτογραφία. Μέχρι ναι, το κολόκριο, παιδιά. Ναι. Η μη γυμνή και τα λοιπά. Μπράβο, δηλαδή στα παιδιά που αντέχουν. Μπράβο. Πει κανείς. Και να σου πω και κάτι, είναι σημαντικό οι Έλληνες, είτε Ολυμπιακοί είτε ΠΑΟΚ, να παίρνουν χαρές σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Και παίρνουν χαρές από το ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο καθένας είναι τα δικά του. Σιγά σου λέει. 0-0 σε 0 βαθμούς με 6.000 κόσμο. Εμείς σου λέει κερδίσαμε ένα 0 με μείον 15 και χωρίς άνθρωπο μέσα. Δεν το συγκρίνουμε εμείς τώρα με εμάς. Δεν το συγκρίνουμε με τον Ολυμπιακό. Λέμε ότι κάτι έκαναν και αυτοί. Αλήγιστος ο Κρέσιτς, πολύ καλό ήταν όντως. Είναι το πράσινο υπόμνημα. Μια χαρά, αλλά 7 τρομάρες στην ΑΕΚ. Η περικοπή στις κύριες συντάξεις είναι πάνω από τα 1.300. Όχι για όλο το ποσό. Ναι. Για το ποσό πάνω από αυτά τα λεφτά. Λέει. Λέει. Κάτσε να δούμε όμως. Περιμένετε, παιδιά. Έτσι. Λένε οι πληροφορίες. Πάμε στην Εξέδρα.
Θηρίο, σπουδαία εμφάνιση κόντρα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Λοιπόν, 0-0 ο ΠΑΟΚ στο Ούντινε. Στην Τούμπα η πρόκριση πλέον με ήρωα τον Γκρέσιτς και απίστευτη προσήλωση στο πλάνο του Μπόλονι. Mm. Ανοίγω πύλη για το αύριο τη ΑΕΚ. Ο Πέτρος Παπάς καθάρισε το βραχνά τη Μόργαν Στάνλι και δηλώνει στην εξέδρα αυτό. Δείχνει το γάντι και τα λοιπά. Σου το έχω εδώ στο Παναθηναϊκό. Γάβρος. Μαζί και του χρόνου. Αίσθηση. Αυτή είναι η αίσθηση σου λέει που υπάρχει ναι. στον Ολυμπιακό ότι θα μείνει ο Βαλβέρδε. Μαρινάκης θα μείνει. Το θέμα να μείνει και ο Βαλβέρδε. Γιατί να μείνει ο Βαλβέρδε και να φύγει ο Μαρινάκης θα βλέπω δύσκολο. Δεν το βλέπω εύκολο αυτό που λες. Απάνω. Για πάμε στο ντέρμπι. Πάμε στο ντέρμπι. Ξεπερνάει το σκόπελο τη UEFA στον ορίζοντα λύση τη τελευταία στιγμή που κρατάνε σαν επτασφράγιστο το μυστικό οι άνθρωποι του Φιλιού. Δεν μιλάνε καθόλου. Μην το χαλάσουν. Με Κατσουράνη στη μάχη τη Κρήτη, φραγγίζει με νέο σώδιο εισιτήριο τελικό Παναθηναϊκός Καβάλα στο ΑΚΑ 7 η ώρα το ματσάκι από την ΕΤ. Λες από το νομοσχέδιο, ρωτάει καλή από τον Πειραιά να υπάρχει θέμα για την Ευρώπη, για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ το νομοσχέδιο. Όχι. Τελευταία στιγμή έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Είτε η μία πλευρά είτε η άλλη θα κάνει πίσω. Και θα τελειώσει έτσι. Η πράσινη κάρα φτιαγμένο για διπλό. Τεράστια μαγκιά Φερέιρα η ανταμοιβή του κάπτεν με μια θέση στην 11. Τεράστια μαγκιά του Φερέιρα. Που έβαλε το γκάπτεν. Δεν είναι προπονητή, παιδί, γιατί είναι μαγκιά. Αυτό και λέει του παίχτε, του βάζει μέσα. Δουλειά του είναι. Δουλειά του. Κόκκινο συναγερμό σου λέει. Τι κάναμε πάλι. Τίποτα. Οριστικό τέλο από την ΠΑΕ στον κίνδυνο προβοκάτσια σε ενόψει αυριανό αγώνα παγίδα. Λέγανε παλιότερα για ένα προπονητή ότι δεν βάζει αυτού που πρέπει στην ενδεκάδα για να του βάλει μετά αλλαγή και να λένε όλοι κοίτα τι αλλαγέ έκανε. Εσύ αλλαγή. Πάμε στην ώρα. Έτσι εξηγούνται οι αεκτζίδε. Ο μοναδικό άνθρωπο που δεν έπαιξε ποτέ παιχνίδια στι κλάδε τη Ένωση απελευθέρωσε μια για πάντα την ΑΕΚ από τα δεσμά τη Μόργαν Στάνλι και απέδειξε πω έτσι εξηγούνται σου λέει αεκτζίδε. Ο Πέτρο Παπά. Μπράβο σα τον διώξατε. Αειδιασμένο από το λυσσασμένο πόλεμο και από τι τρικλοποδιέ των ασπολόγων, απειβδισμένο κτλ. Μάλιστα, καλά. Φεύγει, άνθρωπο δεν πάει άλλο για να κάνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά με τι αθλητικέ εφημερίδε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πλάνα από το Φριουλί, από τον χθεσινό αγώνα τη Ουντινέζε με τον Πάοκο. Η Ουντινέζε ήταν καλύτερη στο πρώτο 20 λεπτό κυρίω. Όπου ο Πάοκο ήταν τυχερό. Είχε δοκάρει στο 6ο λεπτό η Ιταλική ομάδα. Δοκάρει και μετά πέρασε μπάλα παράλληλα με το τέρμα σε σου του Αμπντή. Ο Κρέσιτς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Κρέσιτς που ήταν πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι. Ενέπνεε εμπιστοσύνη. Εδώ έγινε η κόντρα του Τσιρίλο, το σούτ από τον Αμπντή, μπάλα στο δοκάρι παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος. Και άλλη ευκαιρία, δεν πάτουσε καλά στην αρχή ο ΠΑΟΚ. Ο Φλόρο Φλόρες απέναντι από τον Γκρέσιτς ήταν τυχερή ελληνική ομάδα που δεν έπαιζε ο Αντώνιο Ντινατάλη, γιατί αυτές τις φάσεις τις έχει ψωμοτήρι. Μάλιστα. Δεν έπαιζε ο σκόρερ της Ουντινέζ. Ο ΠΑΟΚ απείλησε κυρίως με κάποια μακρινά σου του Φωτάκη. Γενικά στο δημιουργικό κομμάτι δεν ήταν καλή η ομάδα του Μπόλων. Είχε καλή τακτική, πειθαρχία στο παιχνίδι της. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πλέον στην Τούμπα θα. Όχι ότι ήταν εύκολο το έργο του. Το 0-0 είναι πολύ ύπουλο αποτέλεσμα. Ακόμα μια ευκαιρία για την Ουντινέζε εδώ με τον Αμπντή. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχαν ιδιαίτερες φάσεις. 6.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ στην παγωμένη Ιταλία. Και μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αγούγονται. Σε μικρή Τούμπα το Φρίουλι, το γήπεδο τη Ουντινέζε. Την άλλη Πέμπτη λοιπόν η ρεβάνς στην Τούμπα. 12 μάτς στην Ευρώπη χωρίς ήττα για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι το ζευγάρι που θα συναντήσει αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ Αλκμαρ Άντερλεχτ, το πρώτο παιχνίδι ήρθε 1-0 υπέρ τη. Ολλανδικής ομάδας, ανοιχτοί λογαριασμοί εκεί, για τη ρεβάνς. Να δούμε ότι τα φαβορί στο Europa League έχουν πάρει σοβαρά τη διοργάνωση, κέρδισαν όλα χθες, τουλάχιστον οι τέσσερις ομάδες που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να κατακτήσουν το Europa League. Αυτή είναι η Manchester United, πέρασε από το Amsterdam, νίξε 2-0 τον Άγιαξ, το 59 ο Ashley Young, το 0-1 σε αυτήν εδώ τη φάση με το σούτ και στο 85 εξαιρετική αντεπίθεση ο Χαβιέρ Ερνάντες για το Rooney. Ξανά στο Μεξικανό, 0-2. Διαλύσανε. Η Manchester United με εύκολο τρόπο πέρασε από την έδρα του Άγιαξ, ο οποίος δεν θυμίζει την ομάδα του παρελθόντος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η Manchester United είναι ένα επίπεδο πάνω. Στη Ρώμη έγινε ωραίο μάτς. Λάτσιο Ατλέτικο Μαδρίτης. Προηγήθηκε η Λάτσιο με τον Κλόζε μετά την προσωρινή απόκρουση του Κουρτουά. Η Ατλέτικο Μαδρίτης όμως με τον Φαλκάο, ο οποίος πέρυσι ήταν πρώτος σκόρερ του Europa League, οδήγησε την Πόρτο στην κατάκτηση του τροπέου. Πέτυχε 2 γκολ και 1 ο Αντριάν. Κέρδισε με 3-1 μέσα στη Ρώμη. Έδειξε ότι είναι πολύ δυνατή η ομάδα της Μαδρίτης. Εδώ το δεύτερο γκολ από τον Φαλκάο. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Νίκη και για την έτερη ισπανική ομάδα που θεωρώ ότι είναι και καλύτερη από την Ατλέτικο, τη Βαλένθια. Με μια γκολάρα θα δείτε στον Μπριτάνια. Νίκησε τη Στόκ με 1-0. Του Τούρκου Μεχμέτ Τοπάλ. Μια οβίδα στο παράθυρο πάει μπάλα. Το ζυγίζει. Ωραία. Καταπληκτικό γκολ. Βρίσκει τον 0-1 η Βαλένθια που μαζί με τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ είναι τα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Η Manchester City, η οποία δυσκολεύτηκε στον Τραγκάο με την Πόρτο. Η Πόρτο είναι μια καλή ομάδα. Προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Βαρέλα στο 27. Γύρισε το μάτσο όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Τυχερή εδώ. Αυτό γκολ του Περέιρα. Και με το χέρι κιόλας. Υπό την πίεση του Μπαλοτέλη.
Έγινε το 1-1 και το μάτς δεύτερε, παιδιά, α, δεν το έδειξε. Μια γύρισε τελείως. Μπαίνει τον γκολ και σηκώνει και φεύγει, λες και δεν έγινε τίποτα. Στο 85 ο Γιάγια Τουρέ λέει πάρε βάλε στον Κουν Αγουέρο 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Νίκησε και η Manchester City. Μάλιστα. Να είναι η ώρα του παιδιού. Πάμε στι προβλέψεις, παιδιά, ελάτε να προλάβουμε. Λοιπόν, ωραία, έχω προβλέψεις. Βεβαίως. Επειδή πετύχαμε πολλά την προηγούμενη φορά. Εμείς πετύχαμε με τον Βαλερίτζη. Επειδή απέτυχε εσύ να το καταργήσουμε. Δεν με ρωτήσω κάτι. Παλιά στο προπό. Ναι. Άμα δεν έπιανε τίποτα, δεν δίνανε κάτι ένα μπρελό. Τι ήταν αυτό. Ούτε λοιπόν, μόνο τον Ολυμπιακό πιάσα. Ε. Σάββατο. Λοιπόν, πάμε, ναι. Σκόντα Ξάνθη, Αστέρα Τρίπολη. Λέγε Μανώλη. Άσο. Άσο λε. Εγώ άσο θα πω. Άσο το παίξω. Εγώ. Έχει και χ, νομίζω. Αλλά... Έχει χ, αλλά άσο. Εργοτέλη Παναθηναϊκό. Απευθεία μετάδοση από το Sky 100,3. Αυτή είναι η πρόβλεψή σου. Εργοτέλης Παναθηναϊκός. Άμα σου πω ότι αυτή είναι. Ναι. Για πέρα, Μανώλη, πιο ειδικό εσύ. Θες να το παίξει χ, ε. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι επίφοβος για γκέλα, δηλαδή δεν παίζει καλά. Εγώ το παίξω. Εγώ, παιδιά, θα το παίξω διπλό. Εσύ χ, έτσι. Εγώ θα το παίξω χ. Μανώλη. Και εγώ διπλό. Διπλό. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Κυριακή, Πανετολικός Λεβαδιακός. Όχι, ΑΕΚ Όφη. Το Σάββατο, 7:30. ΑΕΚ Όφη. Άσος. Μπορεί χωρίς κόσμο γιατί δεν έχει λεφτά η ΑΕΚ να σφραγίσει εισιτήρια στην εφορία. Ναι, τι σημασία έχει, θα κερδίσει. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτός που έχει πάρει διαρκείας δηλαδή δεν μπορεί να πει μια κουβέντα. Αυτός πλήρωσε τα λεφτά και του. Ο άνθρωπος, ας πούμε, πήρε τα διαρκείας, δεν μπορεί να μπει μέσα. Ναι, δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει. Λοιπόν. ΑΕΚ Όφη. ΑΕΚ Όφη, πάμε άσο. Βάλε χ. Χ θέση Μανώλη. Χ ο Μανώλης. Λοιπόν. Πανετολικός Λεβαδιακός. Νομίζω θα αντιδράσουμε εμείς ο Πανετολικός. Εγώ τουλάχιστον θα το παίξω άσο. Άσο θα το παίξω. Αν και ο Λεβαδιακός είναι καλός. Και εγώ άσο. Άσο κι εσύ. Πάμε στα δύσκολος Γιάννενα. Δύσκολος άσο. Ναι. Γιάννενα Ατρόμητος. Πας Γιάννενα Ατρόμητος, εγώ διπλό. Εγώ παιδιά θα το παίξω χ. Και εγώ χ. Χ, ναι. Χ, χ, διπλό Μανώλης. Κέρκυρα Δόξα. Άσος. 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 Ο Ολυμπιακός Πανιούνιος. Η Δόξα θα κάνει νίκη την Κυριακή. Το βάζω μόνος μου. Ολυμπιακός Πανιούνιος. Και Παοκάρης, εδώ σας θέλω. Τώρα κουρασμένος ο Πάοκ. Και με ρεβάν στην επόμενη Πέμπτη, αλλά είναι Παοκάρης στην Τούμπα. Άσος. Η έδρα παίζει ρόλο. Άσο παίζει. Χι εγώ. Άσος. Και εγώ χι. Και εγώ χι. Και εσύ χι. Ναι, ναι, ναι. Με εκπλήσεις. Λοιπόν, εδώ παιδιά. Πόσο έχουμε σήμερα 18 του μηνός. Μ' αρέσει τα χάρτια, βάζει υπογραφή τη δικιά του. Το θέμα είναι να υπογράφουμε και τι έχει βάλει σωστά. Όχι, δικιά μου, πιάνετε. Γιατί να πιάνετε. Γιατί δεν το ξέρω ότι έχει γράψει εκεί. Το θέμα είναι να το εμφανίσει τη Δευτέρα που δεν το εμφανίζει εδώ ποτέ. Εδώ το δείχνω πάντοτε στην κάμερα για να γράφει το πλάνο. Γράφεται αυτό όπως βλέπετε, δεν πάει πουθενά. Εδώ είναι. Λοιπόν, θα μπει στο σιρτάρι το ειδικό. Για να δούμε. Που δεν αγγίζει ούτε κρύο αέρα δεν περνάει από εκεί. Φιλό την Άξο χιονίζει, επιτέλου σου λέει. Σε νησί. Στην Άξο. Στην Άξο είναι δύσκολα, όντω. Πάμε. Φιλό, είναι ψηλά. Λοιπόν, άντε Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Πέντε διάλειμμα. Τι ώρα πάει παραπέντε και επιστρέφουμε. Λάτε. Καλημερίζουμε εδώ. Είμαστε, λοιπόν. Yeah. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Λίδα, καλημέρα. Καλώς στη Λίδα. Τι κάνουμε? Καλά. Ακόμα συνεχίζουν στο εξωτερικό. Σήμερα θα δούμε, γιατί υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το τι θα αποφασιστεί τελικά τη Δευτέρα από τα οικονομικά φύλλα. Στα υπόλοιπα δεν είμαστε πολύ ψηλά, δεν υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά είμαστε ακόμη στο επίκεντρο. Είμαστε στο και θα παραμείνουμε, διότι όπως βλέπετε σιγά σιγά είμαστε και στο επίκεντρο και πολιτικών αντιπαραθέσεων, παραδείγματος χάρη Γαλλία. Ναι, συνεχίζει οι αναφορές εκεί, προεκλογική περίοδος. Και από άλλους που διατυπώνουν απόψεις στην Ιταλία, στη Βρετανία. Ναι, έχουν αρχίσει και ξετσουμίζουν οι... και διαφοροποιούνται διάφοροι που λένε. Ναι. Οι διαφωνούντες με την κεντρική νομίζω γραμμή. Νομίζω ότι από τις βασικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις χθες της ημέρας, που δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνή μέσα, ήταν η είδηση από την Πορτογαλία για την ανεργία. Είναι ήδη στο 14%. Το τελευταίο τρίμηνο του 2011, 80.000 άνεργοι. Καλπάζονται πως ακολουθεί. Βέβαια. Το είχαμε πει από την αρχή αυτό. Ναι. Ο Πολ Τόμσον έχει μηνύματα δεν τα παίρνουμε, μάτια ναι, του. Ναι. Στα δύο πλευρές. Τα υπόλοιπα... Να πω σε κάποιους φίλους εδώ,
για τη φωτογραφία, έστειλε ένα σύλλογο αυτή τη γλασσική φωτογραφία με τις αρβίλες. Αυτή, ναι, παιδιά είναι από το εξωτερικό. Τη Χιλή. Μην μπερδεύεστε. Από τη Χιλή. Ακριβώς. Μπορεί με την πρώτη εικόνα να μπερδευτείς. Mm. Να νομίζεις ότι είναι δική μας. Δεν είναι. Ναι. Είναι ξένοι ματατζίδες που κάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι δέρνουν. Αλλά δεν είναι δική μας. Τέλος πάντων, τους μπερδέψεις. Να πεις ότι έχουν αρβίλες ίδιες με αυτούς που είναι κάτω. Ναι. Αμέσως στο μυαλό μας εκεί πέρα. Ναι. Άσε, δεν τα πιστεύω από αυτά. Τέλος πάντων. Τι συνωμοσία είναι αυτή καινούργια. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει στο δίκτυο εδώ και μέρες, η οποία μας διαψεύστηκε. Ναι. Όπου έχει κάτι πολίτες που είναι από πάνω τους οι ματατζίδες, ναι, και τους δέρνουμε. Ναι. Και άμα κοιτάξει οι μπότες των πολιτών και οι μπότες των αστυνομικών, είναι οι ίδιες. Ναι. Σου λέει από είναι το ίδιο κατάστημα που έχουν, δέρνουν τους διαδηλωτές, ναι, και φαίνονται, ναι, οι μπότες τους που είναι ίδιες. Και τελικά εσύ τι λες, ότι αυτή η φωτογραφία όχι, δεν είναι ιστορικό, δεν είναι, έχει επιβεβαιωθεί. Άρα υπάρχει το ερώτημα, απλά τίθεται σαν χώρα. Εδώ, κοιτάξτε τι. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να τη δείξουμε και μετά. Ναι, φαίνονται οι μπότες αυτών που είναι κάτω των διαδηλωτών και των αστυνομικών, που είναι οι ίδιες ακριβώς. Σου λέει από το ίδιο μαγαζί, ψωνίζουν τα παιδιά, τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό. Το κορμοράνο, το θυμάσαι που ήταν μέσα, ναι, πετρέλαιο, αλλά δεν ήταν, ναι, φωτογραφία, ναι, από τον Περσικό κόλπο. Ναι. Ακριβώς. Τέλος πάντων, στα υπόλοιπα, τη Δευτέρα περιμένουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, ίδιες εργασίες. 11.30 ώρα θα έχουμε το Βορύδη και το Γεωργιάδη να ανακοινώνουν την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα πάνε, σου λέει, σε κόμμα που έχει Δημοκρατία στον τίτλο του. Τι πάει. Για καθυστέρηση. Τρέχει ένα φίλο εδώ πέρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, πώς το λες εσύ. Α, ναι. Και στο Πασόκ τα είδατε. Λοβέρδος, Λούκα. Δεν είδα και τίποτα καινούριο. Απορώ γιατί έγινε αυτό το πολιτικό συμβούλιο χθες. Αποφάσισαν αυτά που είχαν συμφωνήσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Για να επιβεβαιώσουν, θα συμφωνηθέντα. Είπαν βέβαια και μερικοί άλλοι να το πάνε πιο νωρίς το πράγμα να τελειώνουμε, αλλά από Μαδρίτη ήταν πολύ σκληρός χθες. 11 με 18. 11 ή 18 Μάρτι, ναι, θα κάνουν τις εκλογές. Γιατί είναι, τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι, παιδιά, θα κάνουν κάθε το μηνό. Ένα μήνα. Μια εβδομάδα μπροστά ή πίσω ήταν το θέμα. Έλαντε. Η άλλη πρόταση έλεγε 4 Μάρτι. Εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι ότι θα κατέβουν παιδιά στο λαό. Έχουν τελικά. Πώς να το πω. Θάρρος. Αυτό προβλέπεται από το καταστατικό, Δημήτρη. Ναι. Άλλο, το ξέρω ότι προβλέπεται. Δεν έχει σημασία τώρα. Άμα θέλουν να τα αλλάξουν, τα αλλάζουν, μην νομίζεις. Ναι, αλλά γιατί να θέλουνε. Για αρχή θα κατέβουν στο λαό με ποιους υποψηφίους. Γιατί ο λαός το ξέρει. Με ποιους υποψηφίους. Δηλαδή ο λαός θα πάει να διαλέξει ή να επικυρώσει. Ναι. Είναι από τη Χιλή, όπως είπαμε, αλλά είναι από άσκηση. Από άσκη. Να, οπότε, για δείξτε το, για δείξτε τη λίγο τη φωτογραφία, παιδιά. Δεν την τη φωτογραφία. Γιατί τσίπησαν μερικοί δικοί μας εδώ πέρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τσιμπήσουμε σε όλα. Αμέσως. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ. Εντάξει. Και είναι, σου λέει, από άσκηση κιόλας, έτσι. Είναι από τη Χιλή πάντως. Άρα προφανώς δεν φοράνε τις ίδιες αρβίλες. Ναι. Αφού είναι αστυνομικοί όλοι και κάνουν άσκηση. Ναι. Τι θα φορέσουν. Ορίζονται σε καλούς και κακούς και δεν έχουν κακή του. Και έφτασε και αστυνομικό, πώς παίζανε πιτσιρίκι. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι. Λοιπόν, καλά, μην ασχολείστε. Τι ήθελα να πω, τον Τζελεντάνο τον άκουσα, ναι. Τον είδαμε και εμείς προχτές. Εμφανίζονται διάφορες προσωπικότητες, μιλάνε στην Ευρώπη τώρα αυτές τις μέρες. Είπαμε, υπάρχουν και άλλες. Είναι ωραία αυτή η διαφήμιση του ουίσκι. Ναι. Το είδες που μας το έχει ελληνοποιήσει αυτό το πράγμα και έχει πάρει εικόνες από Έλληνες, απλούς Έλληνες περπατάνε στον δρόμο τέλος πάντων και σου δίνει το μήνυμα της αλληλεγγύης. Το Σάββατο υποτίθεται ότι είναι μια πανευρωπαϊκή μέρα κινητοποίησης. Ναι, αύριο. Υπέρ της Ελλάδας, με τον τίτλο «Είμαστε όλοι Έλληνες». Άμα το πούνε τίποτα γείτονες, θα έχουμε κανένα πρόβλημα, φαντάζομαι. Προσέξτε τους Σκοπιανούς, παιδιά, γιατί είναι έτοιμοι να ρωτήσουν. Κυκλοφορεί αυτό το γνωστό ανέκδοτο. Θέλει προσοχή, είναι, λέει, αν το πούνε Σκοπιανοί, τι κάνουμε. Δεν το δεχόμαστε. Δεν είναι τόσο καλό αυτό. Λοιπόν, δεν το σκέφτεστε. Ναι, αστείευόμαστε. Πάμε στη Μαρία Τεναστασοπούλου να μας πει ειδήσεις. Καλά, Μαρία μου. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μείωση κύριων συντάξεων έως 12% αν υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ, περικοπή των επικουρικών και κατάργηση του πολυτεχνικού επιδόματος σε όσους έχουν αιτήσει εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ, προωθούνται άμεσα σύμφωνα με την Καθημερινή, προκειμένου να εξοικονομηθούν τα 325 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούν μεταξύ άλλων η Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εντός της ημέρας θα πρέπει όλοι οι υπουργοί να έχουν παραδώσει τις προαπαιτούμενες δράσεις που θα συμπεριληφθούν στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο. Στόχος ο σχετικός νόμος να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή ώστε να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μέχρι την Κυριακή εν ώψη του κρίσιμου Eurogroup της Δευτέρας. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση για την έκβαση του Eurogroup της Δευτέρας αναφορικά με το νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Κατά τη χθεσινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους κυρίους Παπανδρέου και Σαμαρά, ο Παντελής Καψής τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά κανονικά τις διαδικασίες και αναμένει από το Eurogroup το πράσινο φως για το PSI. Διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει θέμα δεσμεύσεων για τα άλλα κόμματα πέραν αυτών που στηρίζουν την κυβέρνηση. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τον Γιώργο Καρατζαφέρη και την Τώρα Μπακογιάννη για την τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης, ενώ σήμερα θα ενημερώσει σχετικά το Φώτη Κουβέλη.
Η συμφωνία για το νέο πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα έχει σχεδόν κλείσει, ανέφερε στο Reuters αξιωματούχος της Ευρωζώνης. Σήμερα αναμένεται η προσχώρηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάκη Βορύδη στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ, οι επίσημες ανακοινώσεις της ένταξης των δύο διαγραφέντων βουλευτών του λαού στη Νέα Δημοκρατία θα γίνουν στις 11 το πρωί. Να τηρηθούν τα χρονοδιάγραμματα που έχουν ήδη αποφασιστεί για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το αργότερο μέχρι τις 18 Μαρτίου, αποφασίστηκε στο χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Επιπλέον αποφασίστηκε ο Πρόεδρος να εκλεγεί από τη βάση, όπως άλλωστε ορίζει και το καταστατικό. Σε προγράμματα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας εντάσσονται άμεσα όσοι εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των καταστροφών της περασμένης Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, οι προφυλακιστές κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως 4 εκ των συλληφθέντων στα επεισόδια. Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα για τη Συρία που προβλέπει την αποχώρηση του Μπασάρα Λάσαντα από την εξουσία. Το ψήφισμα καταδικάζει την καταστολή των κινητοποιήσεων και τη βία εναντίον των πολιτών και ζητά να εφαρμοστεί στο σχέδιο, το σχέδιο του Αραβικού Συνδέσμου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Εντάξει, Μαρία, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Μαρία. Πού είσαι, Χριστίνα? Έλα. Έλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, το Λουκάνικο έρχεται, μην βιάζεσαι, Χριστίνα. Εγώ δεν βιάστηκα. Εδώ είμαστε στην Ελάτη. Λοιπόν, Ελάτη και από τον Γρηγόρη που μας την έστειλε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ κρύο, πολύ πάγο. Και έχει και σταλακτήτες εκεί. Τα πάντα όλα, ναι, αυτό λέω, ναι. Φοβερό. Εχθές μου την έστειλε. Ωραία. Επόμενη, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι από την Ξάνθη, δειλινό, από τον Δημήτρη. Καλλιτέχνης ο Δημήτρης. Καλλιτέχνης ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και αυτή η χθεσινή είναι. Χθεσινοβραδινή δηλαδή για την ακρίβεια. Και χθες το πρωί μου έστειλε η Έλεν από τη Σύρο. Α, στη Σύρο, στην πλατεία, μπροστά. Στην Ερμούπολη, ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Και αυτή νομίζω πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Τώρα θα δείξουμε και το βιντεάκι αυτό με το Λουκάνικο που λες. Στην Πτολεμαϊδά, 22 μέτρα. Δεν το είχα δει μέχρι το τέλος το βιντεάκι, δεν προλάβαινε. Το είχε μέσα, έτσι. Βέβαια το είχε. Πόσα μέτρα έπαιρνε. Το βλέπεις το Λουκάνικο. 22 μέτρα το τσίκνησαν για τα καλά οι άνθρωποι. Και να είναι καλά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχει μείνει ούτε κομματάκι, ούτε πόντος. Μα κέρναγαν λέει και σουβλάκια και αυτά ήταν. Βέβαια. Έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Στο Twitter μου το στείλανε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πάμε τον καιρό τώρα. Λοιπόν, ναι, ας ασχοληθώ και με τον καιρό πια. Λοιπόν, σήμερα ότι τα φαινόμενα έχουν περιοριστεί μέσα στο Αιγαίο κυρίως και την Κρήτη, λίγες βροχούλες χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα δηλαδή το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, ως βγαίνει ήλιο σιγά σιγά και θα έχουν αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά με πολύ κρύο. Επίσης, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ως χιονίσει. Μέχρι 8 μποφόροι βόρειο βορειοδυτική άνεμη και η θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα στους 5 βαθμούς, Ιόνιο και υπόλοιπα Ηπειρωτικά 8 και στο Αιγαίο μέχρι 10 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική λίγη συννεφιά παραδοτικά αυξημένη στα βορειοανατολικά κυρίως του νομού, 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόροι άνεμοι, βόρειοι πάντα και μέχρι 8 η θερμοκρασία στην Αθήνα, αλλά στα βόρεια του νομού βέβαια πρόκειται να ξεπεράσει τους 4 βαθμούς το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη ήλιος με δόντια, βοριάδες 7 με 8 βαρδάρες δηλαδή, με εξασθένιση από το απόγευμα και μέχρι 4 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία. Κυκλάδες και Κρήτη, ασθενείς τοπικές βροχές χιονόνερο πολύ νωρίς το πρωί, συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται το Σάββατο. Μια πιθανότητα και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη να έχουμε ασθενείς χιονοπτώσεις για αύριο μιλάω. Και γρήγορο καιρό βελτιώνεται και εκεί. Εξασθενούν οι βοριάδες 7 τοπικά 8 μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και αυτό νωρίς το πρωί και στη συνέχεια εξασθενούν κι άλλο. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο. Κυριακή δεν έχουμε βροχές στη χώρα μας. Ανεβαίνει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Ωραία, άρα πάμε για βελτίωση. Εξασθενείς λοιπόν, άνεμοι. Εξασθενούν κι άλλο οι άνεμοι, συγγνώμη. Και από εβδομάδα τίποτα. Λίγες βροχές στα δυτικά. Τρίτη ελάχιστα πράγματα. Και την Τετάρτη καθόλου βροχές. Μάλιστα, κυρία μου. Και η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 13 βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, να σε καλά, Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Τον Άδωνη και τον Βορύδη. Τον καμαρώνουν αυτοί που είναι στη Δημοκρατία και αυτοί που τους ψηφίζουν. Μας τι μας το λέτε. Ύστερα οι άνθρωποι, ναι. Δεν είναι, λέει ένας φίλος κάνοντας κριτική. Ναι. Μέχρι προχθές λέει έβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν τους άκουσα να βρίζουν ποτέ τη Νέα Δημοκρατία με την ένταση που το λέει ένας φίλος εδώ. Εντάξει. Άλλο, μπορεί να έκανα μια κριτική, τώρα ξέρεις περιφερειακά. Παιδιά, έτσι, γιατί τα σκαλοπάτια δεν είναι ασμεγελισμένα και είναι. Έτσι είναι η πολιτική, παιδιά. Ναι, έτσι είναι. Απλώς τώρα τελευταία οι αλλαγές γίνονται γρήγορα και ζαλίζουν τον κόσμο. Τώρα θα δούμε πολλά, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, γιατί το κεντρικό θέμα που υπάρχει σε μια, δύο-τρεις εφημερίδες είναι και το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και με επιτρέψετε να πω σε ένα φίλο ότι εμένα δεν μου αρέσει καμία περικοπή, σε κανένα. Ούτε αν παίρνει 1500, ούτε αν παίρνει 800.
Γιατί λέει, λέει σιγά να παίρνει, άλλο θα πάει από τα 2000 στα 1840, έπαθε κάτι εγώ, από τα τόσα πήγα στα 800. Ναι, το ίδιο λέει και ο άλλος παρακάτω. Λέει, άμα πάει από τα 1200 στα 1100, τι έγινε. Ο άλλος από τα 1000 πάει στα 950, δεν χάλασε. Δεν είναι έτσι. Ο άλλος από τα 800 πάει στα 750, δεν είναι. Πώς δεν είναι. Έτσι. Έγινε. Ναι. Ο άλλος με το μισθό του έχει διαμορφώσει τη ζωή του, έχει διαμορφώσει τα δεδομένα του. Άλλοι τα βγάζουν οριακά. Και μιλάμε για ανθρώπους που κατά τα δεν είναι η μόνη περικοπή. Λέω. Η μόνη είναι. Μιλάμε για ανθρώπους. Μας έκοβαν 100 ευρώ, λες, δεν χάλασε ο κόσμος. Και έπειτα, λέω, μιλάμε στη μεγάλη πλειοψηφία για ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους βίο κανονικά. Δεν μιλάμε για κάποιον που τέλειωσε, παίρνει 2.000 σύνταξη και τέλειωσε στα 45. Έτσι. Έτσι. Και δεν έκλαψαν κανέναν. Έχουν δουλέψει 40 χρόνια κτλ. Τα έχουν πληρώσει. Έτσι. Για καθίστε. Και εκτός αυτού, δείτε πόσο έχει ανέβει φορολογία πια. Ναι. Γι' αυτόν τον άνθρωπο δεν ισχύουν όλα τα υπόλοιπα. Είναι μόνο του κόψαν 100 ευρώ το μισθό. Εγώ σου λέω θα ήταν το μικρότερο αυτό. Αν ήταν μόνο αυτό. Αν δεν ήταν η φορολογία. Δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Αν έλεγαν παιδιά 150 ευρώ κάτω όλοι. Και χωρίς τίποτα άλλο. Θα πανηγυρίζαμε κιόλας. Ναι. Τρελαθούμε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα παιδιά, μην λέμε τα αυτονόητα. Ναι, ναι. Καθημερινή λοιπόν. Μείωση κυρίων συντάξεων έως 12% αν υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ. Περικοπή επικουρικών και ειδικών μισθολογίων. Διότι εκτός από τις κύριες, σας θυμίζω ότι το αρχικό σενάριο έλεγε επικουρικές, ναι, κύριες μόνο στα ευγενή ταμεία και πάνω από ένα ποσό, mm-hmm, έτσι, και, τα ειδικά μισθολόγια θα δούμε το καλοκαίρι. Και τώρα πήγε σε όλα τα ταμεία. Κατεβαίνουν τα ειδικά μισθολόγια νωρίς. Βέβαια. Πάει σε όλες τις συντάξεις και όχι μόνο στις των ευγενών ταμείων, ας πούμε, και οι επικουρικές παραμένουν. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και το ρεπορτάζ το σχετικό. Εδώ που το έχει Καθημερινή, ΝΑΤΟ, στα οικονομικά της φύλλα. Στόχος να έχουν ψηφιστεί τα σχετικά μέτρα έως το Eurogroup της Δευτέρας. Πώς θα τα προλάβουν, ρε παιδιά. Πότε θα προλάβουν. Προλαβαίνουμε. Αυτά τα προλαβαίνουν αμέσως, έτσι. Αμέσως, τα αρνητικά. Λοιπόν, ωραία, μισό λεπτό, παιδιά, γιατί έχει ένα πίνακα εφημερίδα και νομίζω ότι επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Ότι είναι καλό να του ρίξουμε μια ματιά στο σχετικό πίνακα. Λέει λοιπόν, πώς θα καλυφθεί το κενό αυτό το περίφημο των 325 εκατομμυρίων ευρώ. 100 εκατομμύρια επιπλέον περικοπή των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 90 εκατομμύρια επιπλέον από την εφαρμογή των ειδικών μισθολογίων από 1η Ιουλίου, δύο μήνες νωρίτερα. 45 εκατομμύρια μείωση των κύριων συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ κατά 10 έως 12%. Βγάζουν μόνο 45 εκατομμύρια βγάζουν από αυτό. 20 έως 30 εκατομμύρια επιπλέον περικοπή των επικουρικών συντάξεων δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι λεπτομέρειες. Αν υπάρχει πλαφόν, δεν υπάρχει πλαφόν, ποιο είναι το πλαφόν κτλ. 40 έως 42 εκατομμύρια περικοπή πολυτεχνικών επιδομάτων θα τεθεί εισοδηματικό κριτήριο για την παροχή του επιδόματος. Όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 40-45.000 ευρώ, θα χάσουν το πολυτεχνικό επίδομα. Και 5 έως 6 εκατομμύρια. Ήταν ψηλά, ήταν πιο ψηλά αυτό. Ναι, ναι. Και τώρα κατεβαίνει. 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλουμε από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών το 10. Μόνο! Δεν μπορώ να κόψουν από εκεί, σου λέει. Κόψαν τα πάντα. Ούτε χαρτί υγείας δεν έχουν. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Εδώ. Δεν έχουν διευκρινιστεί. Βέβαια, βλέπετε ότι είναι χοντρικά ακόμα. Δεν έχουν διευκρινιστεί επακριβώς τι και πόσα, ο ποιο ύψος, με ποιο πλαφόν. Θα τα δούμε. Αυτό που λέει ένας φίλος, σωστό είναι. Αν δεν είχαν διαγραφεί, σου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα τους έπαιρνε ο Σαμαράς. Όχι. Είναι η γνώμη μου. Αν δεν είχαν διαγραφεί οι 22. Βέβαια. Αν θα έπαιρνε τους άλλους. Κατάλαβες, οι σοφαροί σου λέει δεν φεύγουν μόνο, μπαίνουν κιόλας. Ναι, μπαίνουν κιόλας. Αυτό, πάμε. Για κάτσε να ρίξουμε μια επιπλέον ματιά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Γιατί έχει αυτή την τραγικότητα της διαφοράς. Δέστε πώς ήταν η Στάπες Μαζόγλου. Ναι, ναι. Και πώς έγινε. Εντάξει. Χαρακτηριστική. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε. Νομίζω ότι μόνο σου μιλάνε οι φωτογραφίες. Αισθητά μειωμένες οι προκρατήσεις στον τουρισμό. Κακή η εικόνα της Ελλάδας, σου λέει. Υπάρχει και πολύ μεγάλη μείωση από τη Γερμανία. Φτάνει ακόμη και το 30%. Φοβάται καλός να έρθει, σου λέει, θα πάω, είμαι Γερμανός. Κατάλαβες. Δεν νομίζω το σκέφτεται έτσι. Τι δεν θέλει να πάει. Ή μπορεί και να μην θέλει κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι θέλει. Εφτράπελα και σοβαρά στο πάντιο. Έχει ανάψει κόκκινο στην επισκευή των σηματοδοτών, αυτό που λέγεται το πρωί. Και αλληλέγγυη και αποδιοπομπή, γράφει ο Νίκος Κωνσταντάρας στο άρθρο του. Πάμε στην Αυγή. Αρπάζουν τα δημόσια έσοδα. Έτοιμη η Αθήνα να αποδεχθεί την προκλητική αξίωση της Τρόικας να δεσμεύονται δημόσια έσοδα σε ειδικό λογαριασμό στο εξωτερικό για την αποπληρωμή του χρέους. Επίτροπος Επικεφαλής του Ταμείου, μόνιμη εγκατάσταση τροϊκανών στην Αθήνα, σε κρεμότητα ακόμα το PSI κλπ. Δεν βιάζονται για πρόεδρο, σου λέει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε καιρό, βιαζόμαστε. Περιμένετε στο ζήτημα των εισφορών. Λέω να περιμένουμε. Είχε υποθεί μια μείωση της τάξης του 3%. Ακόμα δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί, αναταμείο κτλ. Ναι. Έτσι, άρα να περιμένουμε. Το γενικό που υπάρχει είναι η μείωση των εισφορών. Και αυτό ισχύει φαντάζομαι και για το ΤΕΒΕ. Στο 3%. Αλλά
ακόμα δεν είναι συγκεκριμένα. Αυτά, παιδιά, πρέπει να έρθουν μέσα σε ένα μήνα 800 νομοσχέδια. Ναι, ναι, βέβαια, άμεσα. Λοιπόν, για το. Α, λέει ένας φίλος εδώ μας ενημερώνει ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΑΤ θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας το πρωί. Mm. Θα το τσεκάρουμε κι εμείς τώρα να το δούμε. Αν θα συμβεί αυτό και τι ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ουρές για ένα σουβλάκι δώρο. Είναι αυτό που κάνει κάθε χρόνο η κρεαταγορά. Ψήνει δωρεάν. Ναι, αλλά η εικόνα ήταν άσχημη. Δεν ήταν όπως άλλες. Γιατί οι άλλοι με τις πατάτες καλή ήταν. Με τα κρεμμύδια. Όχι. Και την κατέγραψαν και οι ξένοι δημοσιογράφοι που είναι εδώ πέρα και κάνουν τέτοια θέματα πια στην Αθήνα. Αμέσως θα κάνουν αυτά. Όχι, ούτως ή άλλως κάνουν τέτοια θέματα στην Αθήνα πια. Για τους άστεγους και τους άπορους κτλ. Μάλιστα. Αυτά και από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πού είστε? Σαν μεθαύριο θα ψηφίζαμε. Κανονικά 19 Φλεβάρι, με βάση την συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Ναι, 19 Φλεβάρι θα ψηφίζαμε. Ναι. Όχι, με βάση αυτό που είχε καταλάβει ο κύριος Σαμαράς από τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Αλλά αυτά είχαν πει, αλλά τα αλλάξαν στην πορεία. Όχι, γιατί δεν ήταν γραμμένο πουθενά αυτό, παιδιά. Με συγχωρείτε. Γραμμένο δεν υπήρχε, αλλά έχει την εντύπωση ότι το βρήκε μόνος του. Όχι, αλλά το ότι θα πάμε σύντομα σε εκλογές από το θα πάμε στις 19 Φλεβάρι έχει μια διαφορά. Το είχαν καθένας... μέσα λίδα κανονικά με ημερομηνία. Άσε τι λέει ο καθένας τώρα. Πάντως από την πρώτη στιγμή αυτό αμφισβητήθηκε. Το Εγώ άλλο δεν λέει ο καθένας, άλλο λέει ο άλλος. Δεν ψήνομαι, καθένας δεν είμαι πρωτάρα. Το παιχνίδι του για άλλους λόγους. Ναι, το 19 Φλεβάρι πάντως από τότε ήταν υπό αμφισβήτηση. Ποτέ δεν υπόθηκε. Λόγω που παίζω Σαμαράς παιχνίδι, παίζουν και οι άλλοι. Δεν έκανα Άγιος. Ναι. Εγώ δεν συζητάω γι' αυτό. Δεν με αφορά. Θέλεις με την αυγή. Και εμείς τη βλέπουμε την Τζαπανίδου, λέω εδώ σε ένα φίλο. Για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε. Ριζοσπάστης. Σύσκεψη για κλιμάκωση αγώνα καλούν την 3η 21 Φλεβάρι. Τρίτη, έτσι, 6 το απόγευμα. Πάμε Πασεβέ, Πασί, ΟΓΕ, ΜΑΣ κτλ. Οι οργανώσεις που υποστηρίζονται από το ΚΚΕ. Κάτω τα χέρια από την εργατική κατοικία και εστία κινητοποίηση των ομοσπονδιών. Παπαρίγα, γραμμή της λαϊκής συνεργασίας σήμερα πρέπει να είναι αντιμονοπωλιακή. Σου λέει. Μόνο έτσι συνεργάζονται. Αυτά. Άκουσες τι είπε χθες. Ποιος? Για Eurogroup Σόιμπλε. Στα τσακίδια. Βγήκε ο Μεντρέκας πολύ άγριος. Ναι, ναι. Σου λέει, αν τυχόν σας έχει περάσει από το μυαλό ότι θέλετε υπογραφή από εμάς, η απάντηση είναι αυτή. Εντάξει. Δεν θέλουν, λέει, τελικά. Δεν θέλουν, παιδιά. Πάμε στη νίκη. Βήμα-βήμα το κούρεμα δανείων κατά 92.000 ευρώ. Μιλάει στην εφημερίδα ο άνθρωπος που νίκησε τις τράπεζες. Μου πεις. Λοιπόν, προχωρούμε. Τα νέα. Κλειδώνει το πακέτο, ξεκλειδώνει η κάλπη. Δευτέρα 20 του μηνός, αισιοδοξία για πράσινο φως, το Eurogroup είναι τη Δευτέρα. Ναι. Κυριακή 29 Απριλίου, το ραντεβού των εκλογών. Ακούγεται, υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί μέχρι και την Κυριακή να ανακοινωθεί επισήμως ότι θα γίνουν εκλογές τότε. Αυτή την Κυριακή. Ναι, αυτή την Κυριακή να ανακοινώσουν ότι οι εκλογές θα γίνουν 29 Απριλίου. 29 Απριλίου. Μακάρι για να λήξει αυτό το σενάριο. Ναι, ακριβώς. Και όλα όσα γυρίζουν γύρω από αυτό. Νέο κούρεμα στις συντάξεις, αποφασίστηκε άλλη μια περικοπή 10% για περισσότερους από 300.000 συνταξιούχους. Τι άλλο, συνήγορος Ελλάδας ο Μπαρόζο. Που δεν έχει και τη φωλιά του καθαρή, θέλω να πω, Βαρόζο, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα Τσιμίτς ήταν εδώ πέρα. Ποιος είναι ο στρατηγός με την ομπρέλα, ένας νεαρός, μεγαλύτερος, δεν ξέρω τι είναι, ποιος δεν είναι καλυμμένο το πρόσωπο, και τον αναζητεί, λέει, η αστυνομία, γιατί αυτός με την ομπρέλα, μουνιά μόβ ομπρέλα, έδινε, λέει, το σύνθημα οδηγίες και τα λοιπά σε διάφορες ομάδες. Έδωσε κάτι φωτογραφίες εδώ να βοηθήσουν οι πολίτες. Άρα μην κυκλοφορείτε με μόβ ομπρέλα. Άρα, παιδιά, κόψτε τη μόβ ομπρέλα, δεν ξέρεις τι σου βρεις, τι μπορεί να σου πάθεις. Λοιπόν, έλα. Για πάμε στο Έθνος. Ναι. 10% μείωση στις συντάξεις άνω των 1.300. Νέο ξαφνικό χτύπημα λοιπόν στο εισόδημα των συνταξιούχων. Στις κύριες τώρα περικοπές σε όλα τα ταμεία, πέρα από τα ευγενή, με στόχο την εξοικονόμηση 45 εκατομμυρίων, σε επικουρικές απώλειες 10% σε ποσά 250 ευρώ, 15 στα 251 ως 300 και 20 για πάνω από 300. Έτσι λέει η εφημερίδα ότι θα γίνει τελικά. Και στα πολυτεχνικά κατεβαίνει ο πήχης για τους δικαιούχους από τα 55, πάει στα 45, άρα σε κάποιους κόβεται. Μάρτιο η εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο τελικά. Τρεις ώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο δάνειο. Συνένεση και διλήμματα ραντεβού κορυφής. Μάλιστα. Και τουρκικές απειλές για το φυσικό αέριο θεωρούν δική τους τη μισή Κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ το νομοσχέδιο για το ελληνικό. Αναγνωρίστηκαν 5 για τους βανδαλισμούς, πήγαν μέσα. Άτομο, νομίζω, που φυλακίστηκε. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από την πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Φωτογράφων, όχι για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Θα μιλήσουμε για τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί για το ρεπορτάζ, τις οποίες χρησιμοποιεί η αστυνομία για να. Αυτό γινόταν πάντα, όμως κατά τα πλάνα τα τηλεοπτικά, Βασίλη, και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και θέμα την τελευταία 20ετία. Να έχουμε τους ανθρώπους να μας πούν γιατί διαφωνούν. Ελεύθερος τύπος, δίκοπο μαχαίρι για στρατιωτικούς και συνταξιούχους. Η τελική συμφωνία κυβέρνησης Τρόικας για τις περικοπές των 325 εκατομμυρίων. Μείωση αποδοχών 10 έως 50% στα ειδικά μισθολόγια από 1η Μαρτίου. Ποια επιδόματα των ένστολων έχουν μπει στο στόχαστρο.
Μαζί με το τσεκούρι 20% στα ευγενή ταμεία, δεν το προλάβει η εφημερίδα το άλλο, δεν είναι μόνο τα ευγενή, κόβουν 10-12% της κύριες συντάξης δημοσίου και των υπολείπων ταμείων για τα ποσοστά των 1.300. Το έχει εδώ. Έσπασαν τα φανάρια, δεν τα φτιάχνει κανείς. Ποιος θα τα φτιάξει? Μονίμως δεν ξέρει, στην Ελλάδα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος. Ούτε ο ίδιος ο υπεύθυνος θα ξέρει ότι είναι υπεύθυνος. Τελείως. Ναι. Λοβέρδος, Βενιζέλος, καταγγείλουν Παπανδρέου. Και η Λούκα το μνημόνιο. Προσχωρούν στην Ουδού, Βορύδης, Άδωνης. Πάμε. Ο αδέσμευτος 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μισθώματα κυβερνητικών κτηρίων, ενώ αραχνιάζουν χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου. Χωρίς, σου λέει, να υπολογίζονται και άλλα κρατικά ακίνητα. Καρμανιόλες, κυκλοφοριακές, εθνιακοί δρόμοι. Το κομφούζιο καταγγέλει ο Περιφερειάρχης, το αρμόδιο Υπουργείο κοφεύει, κατεστραμμένα τα μισά φανάρια. Μάλιστα. Και άφεση αμαρτιών επιχειρούν να δώσουν στον Παπανδρέου. Τσιμέντο το 60% της έκτασης, τα φόπλακα σου λέει το νομοσχέδιο Παπακοσταντίνου για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. Αυτά λοιπόν. Να κάνει και κάτι, έδωσε και κάτι κίνητρα ο Καμίνης. Για το κέντρο, ναι. Για το κέντρο. Τα παλάσσουν, μπορεί να κόψουν, λέει, ή να μειώσουν πολύ τα δημοτικά τέλη. Για ένα χρόνο θα τα απαλλάσσουν. Μπορεί να απαλλάσσουν κιόλας. Ναι. Και έδωσαν κατά λάθος διπλό δώρο σε συνταξιούχους. Και τώρα το ζητάνε πίσω. Έγινε, σου λέει, και με απειλή προστίμου. Και με απειλή προστίμου. Κάνει λάθος ο άλλος. Ναι. Και μετά σε απειλεί κιόλας από πάνω. Επειδή είναι πολύ οργανωμένος. Σου θυμίζω τον τυφλό ληστή που πιάσαν, έτσι. Ξέρεις την ιστορία. Πιάσαν ένα ληστή. Μέσος ληστής δεν ήταν ανάπηρος, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο άνθρωπος, δεν ήταν τυφλός. Έτσι έμπαινε. Μπουκάρι στα σπίτια, ανέβαινε στα μπαλκόνια και τον πιάσανε. Και τι ανακαλύψανε τα στοιχεία. Έπαιρνε επίδομα τυφλού. Βεβαίως, γιατί όχι ο άνθρωπος. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν. Όχι, εγώ να με συγχωρήσετε, διαφωνώ. Η είδηση είναι είδηση. Έστω και αν είναι τραγική, λένε τραγικό. Γιατί να πηγαίνουμε να δείχνουμε αυτές τις εικόνες των ανθρώπων που τώρα στέγον, τον άνθρωπο που πήγα χθες στην αγορά και περίμενε να πάρουν λίγο κρέας. Ναι. Είναι είδηση, παιδιά. Ναι, είναι τραγική, τραγική. Αλλά είναι είδηση. Αλλά φαντάζομαι ότι το λέει με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να δείξεις τόσο κοντά τα πρόσωπα και να δεις ότι ο γειτονά σου είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Πιθανόν αυτό. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Τα κανάλια, παιδιά, εκτός των άλλων, θέλουν να πουλήσουν κιόλας. Η εικόνα αυτή πουλάει. Ναι, ρε, παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι όλα όμως έτσι, Δημήτρη, κάτσε. Λέμε τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά. Θέλετε να πούμε τη δική μας γνώμη ή τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Η δική μας γνώμη. Η πραγματικότητα δεν είναι ότι πουλάνε αυτά τα πλάνα. Και δεν είναι καλό πράγμα. Πουλάνε ή όχι? Πουλάνε. Άρα λοιπόν. Ναι. Γιατί τους δίνουν τους άστιγους, τώρα τους αγαπήσαμε όλοι. Όχι, άλλο λέω. Δεν είναι αυτό που λέει η Λίδα και έχει δίκιο σε αυτό. Δεν συμφωνούμε, λέω, λίγο άλλο το τι λέμε εμείς και άλλο τι συμβαίνει. Προφανώς θέλει. Έτσι. Δεν λέει κανείς όχι. Στην ιδιωτικότητα του άλλου, ας πούμε. Βεβαίως. Δεν αισθάνεται ωραία, φαντάζομαι, κάποιος να. Κάθε ο γείτονάς μου. Κάθε άλλο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, δεν είναι άνθρωποι που ήταν οι παλιοί άστιγοι που ήταν 5-6. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, όπως είμαστε όλοι μας, μπορεί από την στιγμή να βρεθούμε στην άλλη όχθη. Που την έχουμε στη Μένιλου Περιφερειάρχη. Περιμένουμε. Τώρα τα έδωσε τα λεφτά όμως, δεν έχει άλλα, λέει. Όχι. Αυτά τα 10 εκατομμύρια ήταν. Θα έφτιαγνε την αποχέτευση στην Ανατολική Αττική. Έχασε το θέμα. Βραδινή αλληλεγγύη, είμαστε όλοι Έλληνες. Διαδηλώσει επί της Ελλάδας σε όλη την Ευρώπη. Αύριο είναι, το Σάββατο είναι αυτή έτσι, η κινητοποίηση, η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Πάμε. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρεις όροι κατοχής στην ετοιμοθάνατη Ελλάδα. Στο Πασό κάνουν τους ανήξερους για την καταστροφή της χώρας. Εδώ αγκαλιές, φιλιά. Μάλιστα. Η αιστεία, ναι, ρε παιδιά, εντάξει, φταίνε. Δεν λέω ότι δεν φταίνε και οι δημοσιογράφοι. Φταίνε. Βεβαίως και με τον τρόπο. Και όχι, όλοι, δεν έχει σημασία, φταίνε. Και πολλές φορές, ας πούμε, και με τον τρόπο τους και με τα θέματα που επιλέγουν κτλ. Αλλά η κοινωνία δεν απαρτίζεται από ανήλικους. Ναι, ναι. Να μου επιτρέψετε να πω και η σύγχρονη κοινωνία στην Ελλάδα που έχει και πολλές επιλογές και κατά το μάλλον ήττο που λένε απαρτίζεται από μορφωμένους ανθρώπους, νέα παιδιά και πιο μεγάλη δηλαδή. Δεν είναι όπως ήταν τη δεκαετία του 60. Είναι τώρα πάρα πολύ δύσκολο να σε κορυδέψει ο άλλος. Δεν πάει να σου λέει. Και επειδή σου λέει άλλο άλλος. Μπορεί να το ελέγξει τρεις φορές από αλλού. Θέλω να πω, μην τα ρίχνουμε όλα πάντα σε κάποιον. Έχουμε οι Έλληνες αυτή την τάση να το ρίχνουμε σε κάποιον άλλο θέλει. Για τα φανάρια κάποιο άλλο θέλει. Που την πάτησα και ψήφισα αυτό το κόμμα κάποιο άλλο θέλει. Που την πάτησα και έκανα αυτή την παρανομία είναι που με αφήσανε κάποιο άλλο. Δεν είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, αιστεία. Ποιο λογοδοτεί για την αποτυχία, η Τρόικα ή η ελληνική κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω καμιά Τρόικα. Δεν ψήφισαμε καμιά Τρόικα. Ε, κόνο μου. Πάρα. Η Τρόικα. Κυβερνήσεις. Ποια Τρόικα? Λέω, μήπως έχεις την άλλη γνώμη γι' αυτό. Όχι, βέβαια. Ελεύθερη ώρα. Μάκης Βορύδης. Από τα τσεκούρια στα τσεκουρώματα. Η ιστορία ενός πολιτικού. Και έχει τρεις φωτογραφίες. Και νιώθει μια απογοήτευση η εφημερίδα, σου λέει. Ναι, ναι. Χάνουμε, και γιατί δεν τα γράφουν προχθές αυτά. Γιατί τώρα έφυγε από το χώρο αυτό. Έχει εδώ κάτι τσεκουράκια, κάτι κουμπαριές, κάτι πράγματα. Και οι γνωστές, ναι. Ναι. Παλιές, αυτές είναι παλιές ιστορίες, τις ξέρουμε όλοι. Μπα πούτε. Αυτά λοιπόν. Ποιος είναι, ρε παιδιά, λέει υπουργός μεταφορών? Υπουργός μεταφορών είναι ο κύριος Βορύδης. Ναι.
Υπουργός Ναυτιλίας, υφυπουργός, δεν είναι πια. Δεν είναι πια. Τίποτα. Δεν έχει. Εσπρέσο. Η μεγάλη απόφαση για την απαγωγή Παναγόπουλου. Η δημιουργία του δικαστηρίου για την πολύπλοκη υπόθεση που συγκλώνησε Πανελλήνιο, θυμάστε όλοι. Το reality που θα παρουσιάζει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Με ποιο κανάλι συμφωνεί. Κλείνει το Μικρούτσικο να παρουσιάσει reality, δεν το πιστεύω. Ναι. Οι μασκαράδες της TV. Έχει εδώ διάφορα αποκριάτικα. Ναι. Το όνειρο της τηλεόρασης για την Νικόλ του Γρηγόρη. Μάλιστα. Ισόβια στους εραστές που σκότωσαν τον ψυχίατρο. Διαβολικοί εραστές. Έχει τίποτα άλλο μέσα. Όχι, έχει κάτι παιδιά εδώ νεαρά. Η Ραφαέλη στην αγκαλιά του Ναδάλ. Α, ο Ναδάλ είναι αυτό. Ναδάλ είναι. Έχει τα τυχερά του άλλο, άμα είναι πρωταθλητής. Τι θες, βέβαια. Το μόνο τυχερό του Ναδάλ αυτό είναι. Το μόνο τυχερό του Ναδάλ αυτό είναι. Τι να σου πω. Είναι ένα από τα τυχερά. Ένα, δεν είναι και άσχημο. Πάμε στην Παρασκευή και 13. Εκλογές 6 Μαΐου, λέει η Παρασκευή. Έτσι λέει. Άνοιξε ο δρόμος για τις κάλπες. Έχει και λάση εδώ από ό,τι βλέπω. Λάση. Όταν ο Φαΐλος Κρανιδιώτης συνέντευξε τον Κώστα Καραμαλή. Τι του είπε. Γεια. Τα ξαναλέμε. Τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε του χρόνου. Πελοπόννησος πήραν κεφάλι τα Λουκέτα. Βουλιάζει η επιχειρηματικότητα στην Αχαΐα, σημαίνει η εφημερίδα. Η Πάτρα γιόρταση, οι μικροί βγαίνουν. Πιτσίρικα ρε παιδιά, είναι μια χαρά, παιδιά. Πάμε στην ημερησία. Ανοίγει ο δρόμος για τη συμφωνία. Βήματα απεμπλοκής για το νέο δάνειο και το PSI. Συνένεση αρχηγών για τα επόμενα βήματα. Οι ναυτεμπορικοί κλείδωσαν η εποπτεία και ο ειδικός λογαριασμός. Η εξυπηρέτηση του χρέους θα έχει προτεραιότητα στις δαπάνες. Αν δεν το έχουμε καταλάβει. Το κερδό σα αισιοδοξία για την τελική λύση στο Eurogroup τη Δευτέρα. Αγώνα δρόμου για να εξασφαλιστεί η μετεκλογική υποσχετική των κομμάτων. Να προλάβουμε, σου λέει. Α, μη σωστό αυτό. Λέει ο ντόκτορ που γνωμάτευσε ότι ο ληστή είναι τυφλό, θα πάει φυλακή. Γιατί αυτό με κάποιο χαρτί πήγε. Οπωσδήποτε. Από κάπου για γιατρό πέρασε. Σίγουρα. Σωστά, το καλά το λέω. Μπράβο. Η Express αναζήτηση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για βιώσιμο χρέο το 2020. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Και από τι οικονομικέ εφημερίδε. Διάλειμμα, πάμε γρήγορα για να επιστρέψω μετά να έχουμε ανέσει, έλατε. Ή το είπαμε, παιδιά, το προβλέψαμε από νωρίς. Θα βγει και ήλιο σήμερα. Θα κάνει μεν κρύο μια πλευρά, αλλά θα έχει και ήλιο με δόντια. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, βλέπω διάφορους εδώ φίλους που κάνουν κριτική στην Νέα Δημοκρατία που δέχεται εκεί, λέει Γεωργιάδη και Βορύδη. Βγάζετε τα συμπεράσματά σας, ο καθής που λένε. Γιατί είναι, παιδιά, όμως σας κάνει εντύπωση αυτό. Λέει, θα δικαιώσετε το κόμμα που είχε. Μένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πώς δηλαδή. Εμένα μου κάνει. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί στον κεντροδεξιό χώρο. Ήταν... Όχι κεντροδεξιό. Τι. Κέντρο, πού το είναι το κέντρο, πια στον τοίχο και τον έσμπροχνε. Κεντροδεξιός χώρος, εγώ το λέω ως παράταξη ευρεία. Ευρεία. Έχει μέσα τα πάντα. Αυτό λέω. Δεν είναι όπως βλέπεις. Όταν λέμε κέντρο δεξιά, έχει από το κέντρο μέχρι τη δεξιά δεξιά. Δεξιά, 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 πολύ δεξιά. Έχει. Κατάλαβες αυτό. Γιατί μας κάνει εντύπωση. Το κάνει το άλλο εντύπωση. Γιατί είναι στο κέντρο και δεν κολλάει το μάτι στη δεξιά. Γι' αυτό. Είναι απλό. Λοιπόν, κυρία Λίδα. Είναι όλα θέμα προσέγγισης. Ναι. Α, μισό λεπτό πριν μας τα πει η Λίδα Ιμπόλα τα δικά της από το εξωτερικό δελτίο που λένε, από τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε στο Μιχάλη τον Τεζάρη. Έχουμε ένα τύχημα. Έχουμε ένα τύχημα. Για να το δούμε, παιδιά, για να το δούμε. Έλα, Μιχάλη. Πού είμαστε. Από τη Λεωφόρο Κύπρο εδώ στην Αργυρούπολη, που έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 29χρονο οδηγό γιοταχή, που όπως μπορείτε να δείτε και εσά από την εικόνα, προσέκουσε στα παρατέταρτο. Τι, έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Ακριβώς. Προσέχουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο λεωφορείο που βλέπετε εδώ στη Λεωφόρο Κύπρου. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Το λεωφορείο ήταν σταματημένο, Μιχάλη. Το λεωφορείο, σύμφωνα με το όσο μας λένε εδώ οι άνθρωποι, είχε σταματήσει για να πραγματοποιήσει τη στάση, να πάρει κόσμο. Ναι. Είχε μέσα κόσμο. Δεν γίνεται κάποιο από του βιβλίου στο λεωφορείο. Το γιο ταχύ έφυγε. Με τη βοήθεια του Γιάννη Κούπερ θα σας δείξουμε ακριβώς. Γιάννη, αν μπορείς, ενώ τα αυτοκίνητα προσέχουν σε πρώτο στο κράσπεδο.
Και στη συνέχεια, χωρίς να πατήσει φρένο από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε, ναι, προσέκρουσε πάνω στο λεωφορείο. Από το κράσπεδο, φανταστείτε τι πορεία. Ναι, βέβαια. Ο οδηγός υγειοταχή από το κράσπεδο βρέθηκε στο σταματημένο λεωφορείο με αποτέλεσμα δυστυχώς ένας 29χρονος άνθρωπος. Μόνος του ήταν στο αυτοκίνητο. Θα χάσει τη ζωή του. Ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του. Λέζε, και δυστυχώς κατέληξε ακαριά εδώ στο σημείο του λεωφορείου Κύπρου, έξω από το γυμνάσιο που υπάρχει εδώ στο Αργυρούπολη. Mm-hmm. Νέος άνθρωπος, πρωί-πρωί. Ξέρεις, μάλιστα. Ναι, ποιος ξέρει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Προφανώς ο άνθρωπος δεν πρόσεξε τώρα, δεν είδε. Υπήρχε, έγινε κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε ακόμα. Τώρα από πίσω. Σηκώνεται πάντως... ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με τόση φοδρότητα από πίσω, ρε παιδί. Βέβαια, κοιτάξτε πώς το έκανε το λεωφορείο. Σκεφτείτε με τι ταχύτητα έπεσε πάνω του. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις πληροφορίες που υπάρχουν στα διεθνή μέσα για το τι έρχεται για την Ελλάδα την Δευτέρα, στα οικονομικά φύλλα κυρίως, στους Financial Times. Θα πάμε, είναι πρώτο θέμα η Ελλάδα. Οι Financial Times μιλούν για σκληρούς όρους για την Αθήνα την Δευτέρα. Όπως λένε, θα περιέχεται σε αυτή τη συμφωνία, θα περιέχονται άνευ προηγουμένου έλεγχοι για την Αθήνα και για το πώς θα διαθέτει τους πόρους. Είναι πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ. Λέει ότι η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα. Πληροφορίες για τον, με συγχωρείτε, για τον ειδικό λογαριασμό που θα περιέχει χρήματα για αποπληρωμή του χρέους, όχι μόνο τις άμεσες υποχρεώσεις της Ελλάδας, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι πόροι για 9 έως 12 μήνες μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Θα υπάρχουν διεθνείς επιτηρητές μόνιμοι που θα επιχειρούν, όπως λέει, να κρατούν σε πραγματικά επίπεδα τις αποφάσεις της Αθήνας για τις δαπάνες. Στη συμφωνία θα περιέχονται 24 προτεραιότητες που η Ελλάδα θα πρέπει να υλοποιήσει άμεσα. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι αυτές οι προτεραιότητες έως τώρα. Οι πληροφορίες της εφημερίδας λένε ότι την Τετάρτη τελικά θα ανακοινωθεί η συμφωνία για το PSI και βεβαίως αναφέρεται στις διαφωνίες, στη διαίρεση όπως επισημαίνει που υπάρχει ακόμη σε Βερολίνο, Ολλανδία και Φιλανδία για το εάν πρέπει ή όχι να δοθεί τελικά αυτό το πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Όλα αυτά περιμένουμε τη Δευτέρα να τα δούμε στο Eurogroup. Στην Wall Street Journal τώρα επισημαίνεται ότι χαμηλώνουν οι τόνοι από την Γερμανία και ότι μάλλον το σχέδιο θα προχωρήσει τη Δευτέρα, αφού απερίφθη η ιδέα για αυτό το δάνειο σε δύο δόσεις. Είναι μια πληροφορία που από χθες υπάρχει, ότι δηλαδή αυτή η ιδέα να δοθεί ένα μέρος του δανείου τώρα, ένα δάνειο γέφυρα όπως το ονόμαζαν, και μετά τις εκλογές ενδεχομένως να έχουμε τη συνέχεια, φαίνεται να απορρίπτεται από τους εταίρους μας. Οπότε πάμε για τη Δευτέρα, εκεί θα έχουμε την τελική έγκριση με αυτούς τους πολύ ασφικτικούς όρους για την Αθήνα και για το πώς θα πρέπει να υλοποιήσει τη συμφωνία αυτή. Τώρα η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μέρος τη συζήτηση διεθνώς. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, και θα δούμε τώρα και τις εικόνες από την χθεσινή εμφάνιση του Νικολά Σαρκοζή. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση. Εδώ βλέπουμε τον Φρανσουά Ολάντ, θα τις δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Ολάντ σε αυτή την ομιλία που βλέπαμε αναφέρθηκε και πάλι στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Έχει μπει στο κέντρο τη προεκλογική αντιπαράθεση στη Γαλλία. Έριξε τα πειρά του και μια ακόμη φορά στη Μέρκελ, λέγοντας, είδατε τι έκαναν στην Ελλάδα, τη γονάτισαν, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και βλέπουμε εδώ και τον Νικολά Σαρκοζή και εκείνος, χωρίς να έχει αναφερθεί ως τώρα στην Ελλάδα, αναφέρεται στην κρίση γενικώς. Μιλά για το ότι η Γαλλία θα μπορέσει να φύγει από όλο αυτό που περνά αυτή την ώρα. Βέβαια, η κρίση και για τη Γαλλία έχει αρχίσει και γίνεται υπαρκτή και ορατή στους πολίτες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όπως λέει και ο Λάντε, εγώ θα είμαι αυτός που θα βγάλω τη χώρα από την κρίση. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε το τι γίνεται στη Γαλλία, διότι η τελευταία πληροφορία από εκεί λέει ότι οι σοσιαλιστές του Φρανσουά Ολάντ θα καταψηφίσουν στην Βουλή την συμφωνία για το δημοσιονομικό σύμφωνο. Τη συμφωνία με τη Γερμανία. Είτε θα απέχουν, είτε θα καταψηφίσουν. Φαίνεται να είναι αυτή η γραμμή των σοσιαλιστών. Επισημαίνουν ότι πάντα υποστήριζαν και θα υποστηρίζουν τις όποιες αποφάσεις έρχονται για την Ελλάδα και για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ωστόσο, τον χρυσό κανόνα και όλη αυτή τη συμφωνία του Σαρκοζή με τη Μέρκελ προτίθενται να την καταψηφίσουν. Ξέρεις, υπάρχουν και αρκετοί μέσα στα δύο μεγάλα κόμματα και στο Πασό και. Μεγάλα. Εν πάση περιπτώσει, τα δύο κυβερνώντα κόμματα και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Που προβάλλουν αυτό ως προοπτική. Σου λέει, παιδιά, να αντέξουμε τώρα, να μείνουμε τώρα μέσα. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και επομένως. Ναι. Επιδιώκουν δηλαδή την παράταση του χρόνου, να κερδίσουμε χρόνο ώστε να μπορέσουμε μέσα από την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη. Τη Γαλλία, οι εκλογές τώρα. Στις αρχές του 2013 οι αλλαγές στη Γερμανία.
το τέλος του 12 οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άλλο είναι ενισχυμένος που λέει ο Ομπάμα και τα λοιπά. Μήπως και το περιβάλλον διαμορφωθεί κάπως. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στη Γαλλία και στη Γερμανία η κρίση και η στάση που τηρούν Παρίσι και Βερολίνο έχει εντελώς διαφορετικό αντίκτυπο στους πολίτες. Δηλαδή στη Γερμανία η Μέρκελ ενισχύεται και ενισχύεται πολύ με όλη αυτή τη στάση που τηρεί απέναντι στην Ελλάδα. Αντίθετα στη Γαλλία ο Νικολά Σαρκοζή δεν επωφελείται από όλο αυτό. Mm-hmm. Το αντίθετο, Φρανσουά Ολάντ είναι μπροστά ακόμη και 14 μονάδες με κάποιες δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές που είναι και πολύ πιο γρήγορα, είναι το Μάιο. Επομένως υπάρχει εντελώς διαφορετικός αντίκτυπος στους πολίτες και στην κοινή γνώμη για τη στάση που τηρούν. Λοιπόν, και να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, με τη Συρία. Το λέμε και στις ειδήσεις μας ότι πέρασε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα για την καταδίκη του τρόπου με τον οποίο ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ αντιμετωπίζει όλους αυτούς τους μήνες τους εξεγερμένους, γιατί για εξεγερμένους μιλάμε πια στη Συρία. Yeah. Έχουμε πάνω από 7.000 νεκρούς πολίτες. Βέβαια, αυτό το ψήφισμα δεν έχει καμία ισχύ, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας με την αρνητική ψήφο της Κίνας και της Ρωσίας δεν έχει καταφέρει να πάρει απόφαση. Έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Η είδηση της τελευταίας, των τελευταίων ωρών για τη Συρία είναι ο θάνατος και ενός δημοσιογράφου του New York Times, του Άντωνι Σαντίτ. Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Πούλιτζερ, το 2004 και το 2010 για τις ανταποκρίσεις του από το Ιράκ. Ήταν υποψήφιος και το 2007 για τις ανταποκρίσεις του από τον πόλεμο στο Λίβανο, από τη Βηρυτό. Έχασε τη ζωή του χθες από κρίση άσθματος, λένε. Βρισκόταν στη Συρία για να καλύψει τα γεγονότα για τους New York Times. Και θεωρείται έτσι και από τους πολύ μαχητικούς. Πολύ μαχητικούς, από τους πολύ καλούς πολεμικούς ανταποκριτές των Αμερικανικών μέσων. Μάλιστα. Καλώς. Εντάξει. Λοιπόν, Λέδα, μου ευχαριστούμε πολύ. Για να δείτε, Λεβιτζή, ότι τι? Μερικοί θα μας τρελάνουν. Τι πράγμα. Διαβάζω εδώ. Περίμενε να το βρω κιόλας. Τι έγραψε πριν από λίγο πάνω σκαμμένο ζευγάρι. Τι. Για τους δύο. Το Βορύδη στο Twitter. Α. Για τους Βορύδη και Γεωργιάδη. Τι. Καλώς τους δεχτήκατε. Άντε και με το Σόιμπλε και το Μέγκελε. Μπορεί να σε τρελάνει ή να μην σε τρελάνει τώρα. Και με σήκωσε τη σημαία με το σφυροδρέπανο. Ακριβώς. Αυτό λέω. Σε λίγο θα προσχωρήσει τον Κουβέλη. Εντάξει, παιδιά. Όχι, τον Κουβέλη στην καλύτερη περίπτωση. Θα μην πάει στην Παπαρίγα κατευθείαν. Δεν θα τρελαθούμε, γι' αυτό σα λέω. Αλλάζουν. Μετακινούνται. Δόξα τω Θεώ που έλεγε και ο Άιμνος, τους αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, στην Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη και στον Δημήτρη τον Καραστεφανή. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Η Άννα θα μας μιλήσει πρώτα για ένα κυβέρνητο πλοίο. Άννα μου, καλημέρα. Θαλαμιγό από τις 4 τα ξημερώματα. Α, έλα, εντάξει. Ναι, τώρα εντάξει. Με ακούτε. Ναι. Πρόκειται, λέω, για μια κυβέρνητη Θαλαμιγό, η οποία πλέει κυβέρνηται από τις 4 τα ξημερώματα μεταξύ σκύρου και ψαρών. Είναι γαλλική σημαία, έχει 8 επιβαίνοντες, πρόκειται για πλήρωμα και προφανώς κάποιους τουρίστες. Το πλήρωμα έχει ζητήσει εγκατάλειψη, γιατί στην περιοχή έχει θάλασσα, έχει καιρό. Στο σημείο βρίσκεται ένα ελικόπτερο Super Puma, 4 παραπλέοντα σκάφη και μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το κεντρικό λιμεναρχείο του Πειραιά, σε λίγη ώρα που θα έχει ξημερώσει πλήρως, θα ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσής τους. Άρα είναι υπό έλεγχο η κατάσταση, λοιπόν, οι άνθρωποι θα σωθούν. Τώρα, πάμε στον Δημήτρη τον Καραστεφανή να δούμε αυτό το θέμα που έχει προκύψει, παιδιά, με τις φωτογραφίες και τα όσα λένε οι φωτορεπόρτερς σε σχέση με την αστυνομία. Ακριβώς. Και τον τρόπο που τις χρησιμοποιεί. Και τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες. Για λέγε, λοιπόν. Όχι τον πρόσωπο που έχει συλλάβει, τον άτομο που έχει συλλάβει. Τις άλλες φωτογραφίες που να χρησιμοποιείται για το ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω 2-3 πράγματα τα οποία ίσως να μην γνωρίζονται για την ανακοίνωση της αστυνομίας. Yeah. Έχουμε 5 φωτογραφίες ατόμων τα οποία έχουν συλληφθεί για κακουργήματα, ήδη 4 προφυλακίστηκαν. Να σας πω ότι 11 από τις 23 φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που μέχρι χθες είχε πέσει, δεν ξέρω τι είχε γίνει, τώρα ίσα σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνουν κάποια πράγματα. 11 φωτογραφίες υποτίθεται ότι τις έστειλαν με ανώνυμη επιστολή κάποιοι. Πρώτον. Δεύτερον. Έτσι λέει η αστυνομία. Ναι. Δύο από τους 76 συλληφθέντες είναι άτομα τα οποία έχουν απασχολήσει σε επεισόδια. Οι υπόλοιποι 74 ήταν άγνωστοι για τους αστυνομικούς, δεν είχαν κάνει ποτέ επεισόδια. Ποτέ. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. Έχει σημασία, βέβαια. Και από ό,τι μαθαίνω, τις συγκεκριμένες φωτογραφίες που τις έβγαλαν στο διαδίκτυο και μάλιστα είναι και χτυπημένοι περισσότεροι, φαίνεται από ότι. Φαίνεται ότι κάποιοι ζήτησαν, ίσως από την τρομοκρατική, για να δουν αν υπάρχει κάτι από πίσω.
Μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει στοιχεία, ναι. Μόνο ερωτήματα και πάρα πολλά για το λόγο που δόθηκαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Η Ένωση Φωτορεπόρτερ, βέβαια, φαίνεται ότι έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται και πολύ καλά κάνει, γιατί οι φωτογραφίες αυτές είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο και ξαφνικά βλέπουν να εμφανίζεται μέσα στο site της αστυνομίας. Μισό λεπτό να σου μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Λόλο, πρόεδρο της Ένωσης των Ελληνών Φωτορεπόρτερ. Καλημέρα, κύριε Λόλο. Καλημέρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τη διαμαρτυρία που. Είδα μια ανακοίνωση δηλαδή, που εκδόσατε χθες, με την οποία διαμαρτύρεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις φωτογραφίες που εσείς τραβάτε για το ρεπορτάζ η αστυνομία. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε. Αρχικά ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αστυνομία. Ναι, προφανώς. Λογικό. Δεν θα μπούμε στη λογική της νομιμότητας. Αν είναι νόμιμο αυτό που κάνει η αστυνομία ή όχι, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σας. Μας ενδιαφέρει ότι είδαμε φωτογραφίες συναδέλφων αναρτημένες σε στάσεις της αστυνομίας. Που ουσιαστικά, μα δείτε οι φωτογραφίες αυτές που ανάρτησαν. Τις είδαμε. Δεν μιλώ για τις πέντε. Όχι τις πέντε, ναι, άλλο. Δεν το όρθια. Ναι. Αυτά είναι της αστυνομίας. Ναι. Ούτε μιλώ για τις φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες από την ταράτσα της Μεγάλης Βρετανίας. Mm. Πληροφοριακά, από πέρσι η Μεγάλη Βρετανία δεν νοικιάζει σε μεγάλα πρακτορία. Έτσι. Άρα ο καθένας μπορεί να υπονοήσει ποιοι τράβηξαν φωτογραφίες από την ταράτσα της Μεγάλης Βρετανίας. Εσείς φοβάστε μήπως σας πούνε ότι συνεργαστήκατε με την αστυνομία. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Αυτό που είναι φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες από τον δρόμο είναι από συνάδελφους. Ναι. Είναι από συνάδελφους που δουλεύουν στο Reuters, στο AP και στο γαλλικό πρακτορείο, ναι, ναι. Το EFP. Ναι. Και πού τις βρήκε? Δεν ρωτήθηκαν τα πρακτορία. Α, δεν ρωτήθηκαν τα πρακτορία για να τη χρησιμοποιήσει η αστυνομία, μάλιστα. Έγιναν κατέβασμα από τα site. Μάλιστα. Εξάλλου φαίνεται στις φωτογραφίες που είναι τραβηγμένες από το δρόμο ότι υπάρχει και το υδατογράφημα. Ναι. Όταν ένας πελάτης είναι σε ένα πρακτορείο, ναι, και κατεβάζει τη φωτογραφία, δεν την κατεβάζει με το υδατογράφημα. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, τις δίνατε? Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι, έτσι. Όχι, και βέβαια. Εμείς επιλέγουμε. Έστω και αν μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκονταν κάποια εγκληματικά στοιχεία, κύριε Λόλο. Αυτό αποφασίζει ο κάθε συνάδελφος, αν μπαίνει στη λογική, το δεν τη δίνω και έχω τις συνέπειες του νόμου, αν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Ναι, άλλο, εγώ δεν φτάνω εκεί. Λέω, η αστυνομία προφανώς το κάνει αυτό για να βοηθηθεί στο έργο της, ναι, να βρει κάποια στοιχεία. Οι φωτογραφίες λοιπόν που δημοσίευσε δεν φαίνεται ούτε ένα πρόσωπο. Ναι. Ούτε άμα τις δείτε μία-μία-μία-μία. Ναι, τις είδαμε, κύριε Λόλο. Δεν φαίνεται ούτε ένα πρόσωπο. Δηλαδή είναι ο Μίτσος αυτός ή ο Μπάμπης. Με αυτό το σκεπτικό δεν θα μπορούσαν να είχαν δώσει και τις φωτογραφίες από τη Μαρφίν που είχαμε χιλιάδες φωτογραφίες. Που είχαν δώσει κάποια βίντεο που λέγανε ότι έχουμε 10, έχουμε 12. Για την αστυνομία και... λες. Για την αστυνομία, ναι, μιλάω. Ναι, ναι. Δεν μιλάω για τις φωτορεπόρτερ. Όχι, είναι σαφή η τοποθέτηση των φωτορεπόρτερ. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αστυνομία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο ότι εμείς φωτογραφίζουμε και μόνο για τα ΜΜΕ. Ένα προστατούμενο και δεύτερον. Δεν ερωτήθηκαν τα τρία μεγάλα πρακτορία. Έγινε κατέβασμα από την ηλεκτρονική σελίδα τους χωρίς να ερωτηθούν. Όχι ότι θα δίνανε. Ναι. Εσείς κάνατε κάποια διαμαρτυρία στην αστυνομία? Πήγατε, κάνατε επισήμως μια καταγγελία στην αστυνομία ότι δεν το δέχεστε αυτό και ότι δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί ή κάτι άλλο? Το κάνατε? Όχι, κάναμε μια καταγγελία και τη δημοσιοποιήσαμε, όπου λέμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μάλιστα. Σαφές. Είναι απλό, είναι ξεκάθαρο. Ναι, και εμείς επιλέγουμε να μην δείξουμε αυτές τις φωτογραφίες. Εμείς λειτουργούμε με τους κανόνες της ψυχολογίας. Που σημαίνει ότι είμαστε στον δρόμο, φωτογραφίζουμε, ξέρουν ποιοι είμαστε, έχουμε ονοματεπώνυμο και δίνουμε τη δουλειά μας εκεί. Έτσι, ναι. Σαφές. Ως επαγγελματίες, ναι, βέβαια. Εντάξει, παιδί μου, επαγγελματική στάση είναι, ναι, σαφής. Ακούστε, ναι, επειδή είναι ξεκάθαρο, επειδή η κρίση όσο μεγαλώνει, ο κόσμος θα βγαίνει στον δρόμο πιο φρικαρισμένος, ναι, είναι καλό λοιπόν να είναι ξεκάθαρο, έτσι, επειδή εμείς θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο, να είναι ξεκάθαρο. Τι δουλειά κάνει ο καθένας. Ναι, τι δουλειά κάνει ο καθένας. Τι δουλειά κάνει ο καθένας, σωστό. Έτσι. Εντάξει, κύριε Λόλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αν μου επιτρέπετε, σε ερώτησή μου, για ποιο λόγο δόθηκαν οι φωτογραφίες των συλληφθέντων, ναι, βεβαίως. Ναι. Εγώ για την αστυνομία μιλάω. Ναι. Ναι. Η άποψη ήταν ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τους συλληφθέντες, για το να δούμε πού κινούνται. Έχετε τις διευθύνσεις σας, λοιπόν. Έχετε τις διευθύνσεις τους, μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε πού κινούνται. Δεν βγάζει φωτογραφίες ατόμων. Πάντοτε, ρε παιδιά, και η αστυνομία κάπως να κάνει τη δουλειά της έτσι, για μην τρελαθούμε. Ναι, αλλά έχει χρησιμοποιήσει την αστυνομία για παράδειγμα. Βάλει αστυνομικούς φωτορεπόρτερ. Κάποιοι πάλι θα διαμαρτύρονται. Θα λένε, έσχος η αστυνομία παριστάνει το φωτορεπόρτερ. Κάπως πρέπει να δουλέψει και η αστυνομία. Η αστυνομία ή θέλουμε να πιάνει η αστυνομία τους εγκληματίες και να μην καίει για την Αθήνα. Η αστυνομία ή να λέμε μετά, ό, τα δικαιώματα από εδώ. Όχι, από εκεί ο φωτορεπόρτερ, από εκεί η φωτογραφία. Ο φωτορεπόρτερ είναι επαγγελματίας, Δημήτρη μου, μην παίρνει τα πράγματα. Δεν λέω, ρε παιδί μου, για τον φωτορεπόρτερ. Λέω ότι η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εάν λοιπόν η αστυνομία έχει κάμερες και φωτογραφικές μηχανές δικές της, θα το δεχτούμε? Αφού έχει κάμερες. Λέω, θα το δεχτούμε αναμονή σε 10 φωτορεπόρτερ μέσα. Γιατί έχεις καμιά ψευδέστηση ότι δεν χρησιμοποιεί?
Εγώ δεν έχω ψευδέστηση. Να θυμηθούμε ότι τα τηλεοπτικά πλάνα από τα επεισόδια από την αρχή της δεκαετίας του 90 με τα ιδιωτικά κανάλια άρχισαν να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό και άλλαξε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε ένας δημοσιογράφος να καλύψει τα επεισόδια. Δεν είναι ο ίδιος στη δεκαετία του 80 και του 90. Και κάποιος φταίει γι' αυτό. Και όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Επειδή είναι σαφές αυτό που λένε οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν. Μην κλέβετε τη δουλειά των άλλων, τη δικό σας όφελος. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Δημήτρη, έχεις κάτι επιπλέον? Λοιπόν, θα σας πω πολύ γρήγορα ότι συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη μιας συμμορίας η οποία είχε κάνει τουλάχιστον 10 ληστείες σε κοσμετοπολία μέσα σε 1,5 μήνα. Ένας διαρρήκτης συνελήφθη κάτω από κρεβάτι, είχε κρυφτεί κάτω από κρεβάτι, ενώ ο δεύτερος είχε ανέβει στην ταράτσα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Και μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες αυτοί, ο Γεωργιανός και ο Βούλγαρος, είχαν κάνει 36 διαρρήξεις σε πάρα πολλά διαμερίσματα στην Πατησίων, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Γαλάτσι και στη Νέα Σμύρνη. Να σας πω ότι έχουν διαλύσει 3 μηχανήματα, εκχιονιστικά μηχανήματα στα Ιωάννινα. Γιατί? Για να πάρουν το σίδερο να τον πουλήσουν. Λοιπόν, το τελευταίο έγινε προχθές στον δρόμο αντιρρίου Ιωαννίνων, όταν το είχε αφήσει ο συγκεκριμένος οδηγός εκεί, έτσι ώστε να πάει την επόμενη μέρα να κάνει. Να δουλέψει ο άνθρωπος. Βρήκε τις ρόδες μόνο. Και να κλείσουμε με το υπερθέαμα. Συνελήφθη νεαρός, ο οποίος 15 χρόνια έπαιρνε επίδομα τυφλότητας, 53.000 ευρώ είχε αρπάξει από το ελληνικό κράτος, ενώ πριν 5 χρόνια είχε συλληφθεί για ληστείες. Μάλιστα. Ωραία, έτσι. Ωραία, σούπερ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα και σε ένα. Ναι. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Σταύρος Ιωαννίδης. Καλημερίζουμε. Έλα, Σταύρο μου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σταύρο, είμαστε εδώ με τον κύριο Πάνο Ιωαννίδη. Μετά το διάλειμμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Άσε να έχουμε το να πάρουμε το διάλειμμα για να έχουμε μετά ένεση. Εμείς σε κόψουμε στην πέση. Ευχαριστούμε. Πάμε προς το παρόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε.